Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετροπολίτης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, το σκουπίδι δίπλα του να τρώει σπόρια, την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και σε λίγο ελπίζω, εύχομαι και αναμένω τον Κωστή Ραπτόπουλο, ο οποίος κάτι του έτυχε και άργησε λιγάκι σήμερα. Θα είναι εδώ λίγα συντόμως για να μας πει τη γνώμη του για όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Α3 και ενώ ο μεγάλος διαγωνισμός, ο μήνας σούπερ δώρων όπως έχει ονομαστεί και συνεχίζεται από το αθλητικό Μετρόπολης, καθώς γίνονται κληρώσεις καθημερινά 9 και 20. Με γκαγκάτσι και ό,τι κάτσι και έχουν πολύ πλάκα οι τρεις καμπαλέρος στις 11 και 20, καθώς προκύπτει ένα όνομα από τους φίλους οι οποίοι έχουν γράψει Α3, αφήνουν κενό το ονοματεπώνυμό και το στέλνουν στο 54344, και από εκεί και πέρα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το όνομά τους, να ανακοινώνεται 9 και 20 ή 11 και 20 και να απαντήσουν σε μια πολύ εύκολη ερώτηση αθλητικού περιεχομένου, προκειμένου να κερδίσουν ένα από τα 40 κλειδιά τα οποία θα ανοίξουν το Honda Vision 110 από τη Honda Δαβανόπουλος με μπαγκαζιέρα και κράνος αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί με τον μεγάλο τυχερό θα προκύψουν και άλλοι πολύ τυχεροί, καθώς θα είναι 40 τον αριθμό. Όσοι θα πάτε εκεί για να κερδίσετε, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε, καθώς όλοι θα πάρετε από κάτι, από τάμπλετ, κινητά, γεύματα, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, από μια γκάμα πάρα πολλών δώρων αξίας άνω των 5.000 ευρώ, τα οποία κληρώνει το αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM για εσάς. Υπενθυμίζω, Α3 κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54344. Αν μείνεις έξω από το σπίτι, ναι. Αν ξεχάσεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου όπως έπαθε ο Κωστής, παίρνεις τηλέφωνο στο 85 27 27. Εκεί υπάρχει ο Πετκανίτσας. Σε χρόνο τετέ είναι εκεί, σε ανοίγει και λύνει το πρόβλημά σου αμέσως. Και φυσικά στις καλύτερες τιμές αγοράς. Βέβαια δεν είναι μόνο για αυτοκίνητα και για σπίτια, είναι για ό,τι τραβάει η ψυχή σας και για όπου πάει το μυαλό σας. Όπως το λέμε και στο χαρακτηριστικό σποτ, μόνο ATM δεν ανοίγει. Κλειδιά immobilizer. Οποιοδήποτε συστήματος ασφαλείας και αν νομίζετε, να πάτε, να μην διστάσετε και να το ζητήσετε από το Στέργιο Πετκανίτσα. Είναι εκεί για να το κάνει για εσάς, γιατί γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Τι έγινε Κωστή? Πυροβολικό το πυρο... Τι έγινε Κωστή? Έβλεπες τα Όσκαρ? Τα Όσκαρ? Ναι. Όχι φίλε, δεν είμαι φαν. Δεν είσαι φαν. Όχι. Επειδή σ' αρέσει ο κινηματογράφος, γι' αυτό λέω. Ο κινηματογράφος μ' αρέσει, η γκλαμουριά δεν μ' αρέσει. Ο, δεν είναι, όχι. Αν θέλει, φίλε, ποιοι πήραν τα δώρα, τι έγινε. Αυτά στημένα είναι. Στημένα. Τι είναι. Όλα. Έλα ρε τώρα, με νοιάζει εμένα τι. Ναι, πήρε. Φίλε, εδώ, τη γνώμη σου, επειδή λέει στημένα. Δεν στημένα είναι. Όπως και η Eurovision, στημένη είναι. Μάλιστα. Θέλει. Βγαίνει ένα σουρακοτάγκο εκεί. Αρχίζει, φωνάζει, κάνει να το ψηφίζουν και τι πάει να πει αυτό. Εντάξει. Ψηφίζουν, είναι... λέει, χώρες και τα λοιπά. Σαχλαμάρες. Ένα πανηγυράκι είναι η Ευρώπη. Σαχλαμάρες. Δεν είναι. Σαχλαμάρες. Συμφωνώ. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Τα άλλα όλα, τα πανηγυράκια εμένα δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσει όταν υπάρχει ουσία σε οτιδήποτε γίνεται. Μάλιστα. Μπάλα είδε. Είδα, μπόλικη. Ξένα ματς είδε. Είδα. Πες μου, ποια ξένα είδε. Είδα ένα ημίχρονο. Είδα ένα ημίχρονο την Dortmund
στο... Με το 3-1. 3-1 ήταν ή 2-1. 3-1 ήταν τελικά. Εγώ είδα το 0-1. Ήθελα να δω τον προπονητή τον 28χρονο. Πώς τίνεται, πώς βγαίνει κτλ. Το πρώτο ημίχρονο του μ' άρεσε. Είδα όλο το μάτς της Ρεάλ με την Ατλέτικο. Το 0-1. Το 0-1. Το έπαιξα και σε σκορ. Το έπαιξα 0-1. Το έπαιξα. Αλλά δεν έπιασα το έπαιζα σε συνδυασμό. Έχασα. Το είχα και χει με τη Manchester United. Με έβγηκε 3-2 η Manchester. Καλά, ρε. Δεν είχε 3-0 τον Ολυμπιακό. Και το έπιασε και συγχαρητήρια. Τον Ολυμπιακό τον έπιασα 3-0, αλλά δεν τον έπαιξα μόνο αποδεκτό. Οπότε έπαιξα συνδυασμού και οι συνδυασμοί δεν βγήκαν. Όπως για παράδειγμα. Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι, τι ρε φίλε. Έχει το 3-0 του Ολυμπιακού. Ναι. Μπορεί να βάλει και το 0-1 τη. Τη Ατλέτικο. Τα έπαιξα 3 σκόρ. Έπαιξα 1-0. Παίξα το 2-3. 1-0 τον Πάοκ σκόρ έπαιξα. Παίζω 3-0 τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Και παίζω. Είσαι κατέμι. Παίζω και 0-0 τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ. Κατέμι. Και πάει ο Βλαχοδήμος και σηκώνει τα χέρια και κάνει. Ο Βλαχοδήμος, ο Σχιζοδήμος. Τώρα εντάξει, παίκτε αυτοί. Τώρα ο προπονητή δεν φταίει ο Βλαχοδήμος. Βρεβαίω διαφώνω. Δεν φταίει ο Βλαχοδήμος. Αλλά είναι χρήμα τώρα γιατί αυτά δίνουν και καλά λεφτά. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Είπαμε να βγάλουμε κανένα αμάξι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε αμάξι, θα βγάλουμε, ξέρω εγώ. Έχει εσύ, έχει. Τα σκορ έχω. Έχει μεγάλο τέτοιο. Κοίταξε η Βέρεια τώρα αυτή η βρωμιάρα, η άπλητη. 3-0 είπα. 3-0 στο τηλεάστιο. Μπορεί να γίνει 4-0. Με λέει. Και 3-1 μπορούσα να λύγει. Ναι, αλλά δεν έγινε όμως. Ναι, όχι. Αλλά όταν έλεγε 3-0, με πιάσαν τα γέλια και λέω: δεν σε πήρα τηλέφωνο, λέω άστονα. Να το χαρεί λίγο. Του άπλητου να πούμε. Είναι δυνατόν δεν μπλένονται Χριστούγεννα πάσα. Κάνα λίγο άξ, λίγο σπρέι να με βάζουν κάτι μακριά. Τι βρωμιά, ρε. Τι βρωμιά, είναι δυνατόν, βραδιά. Διαμαντή. Ανεγνώστη το μήνυμά σου, θα το στείλουμε στον Πασκάλ. Εγώ έχω επαφές. Έχω ένα κολλητό του Λαναρί. Έχω ένα κολλητό του Χαρίτσι. Στενές επαφές τρίτου τύπου. Έχω στενές επαφές. Σου είπα, στα σκορ, όποιος τολμήσει και σου πει κουβέντα, να του καεί το βίντεο. Να του καεί το βίντεο. Δεν υπάρχει. Είσαι πραγματικά υποκλίνομαι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή. Είδα την ΑΕΚ, είδα τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Θα δω τον Ηρακλή σήμερα. Καλά, αφού είπε τα κολυμπήσει. Από πρώτη του μηνό θα είναι τελικά. Κολύμπη. Από πρώτη του μηνό. Γιατί είχα το πάνω να σε ξεκινήσω με καζούρα. Μου είπε ο γιατρό Βολίδα, κολύμπη, δεν κάνει τίποτα άλλο, απαγορεύω. Σου είπε πώ κολυμπάνε. Πώ? Σου είπε πώ κολυμπάνε. Κοίταξε, εγώ είμαι κολυμπητή, αλλά δεν είμαι γρήγορο κολυμπητή. Όχι, δεν είμαι. Δεν κατάλαβε. Μην παρεξηγηθώ. Πώ κολυμπάνε στο κολυμπητήριο, σου είπε. Για να, μην βαριές. Σαν τον Κλέτσο. Όχι, για να μην βαριές. Τι να μην βαριές. Μετράς πλακάκια. Α, ναι, κάτω. Τα πλακάκια. Μετράς πλακάκια. Είναι βαρετό, ρε. Το ξέρω. Βαρετό. Δεν ξέρω, ενημερώνω από τώρα αν δεν έχεις παρέα μέτρα πλακάκια. Παρέα να. Ένα, δύο, τρία. Πάνε κάτι χοντρή εκεί, κάτι. Θα έρθω και εγώ να κολυμπήσω μαζί. Τι ώρα θα πηγαίνεις. Θα πηγαίνω μετά το τηλεάσι. Θα πηγαίνω. Α, πηγαίνουμε μαζί. Κολυμπήσω μαζί. Θα πλένες όμως πριν. Μην, είσαι, τώρα αυτό ήταν βλακώδες που είπες. Το θεωρώ. Δηλαδή, πρέπει να είναι κάποιος πολύ, πολύ βρωμιάρης για να μπει σε μια πισίνα. Που εγώ θα ξύριζω και τις τρίχες μου, γιατί η τρίχα είναι ησυχαμάρα. Όχι, εσύ κοίταξε το ψήνι, το μπιφτέκι από τη μία και από την άλλη. Οπότε γι' αυτό ξυρίζεις την άλλη. Ο Μπλέτσος είχε το σθένος και το είπε. Εσύ έχεις το σθένος να πεις εκεί τι γινότανε στα όρη που πήγαινες. Φυσικά. Τι γινόταν. Ήτανε πράγματα και θάματα. Το κόκκινο. Λοιπόν, πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα. Παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέει. Να πω εν συντομία. Είδε City Liverpool. Όχι. Δεν το είδε. Το City Liverpool δεν το είχα. Χι το είχα και αυτό. Έληξε χι. Στα πέναλτι πήγε. Χι είναι 3-1. Στα πέναλτι έβλεπα κλοπ. Έψαχνα τα χείρε κόκκινε. Κάποια στιγμή. Τι να κάνω. Θα σου πω δύο φάσεις απίστευτες. Κάποια στιγμή, δηλαδή δύο πράγματα που κράτησα από το Σαββατοκύριακο. Πάει ο. Πάει ο Λαλάνα να μαλώσει με το γιαγιά του Ρε. Λαλάνα. Ναι. Τον πήρα από τη Σαουθάμπτον. Πώς θα μαλώσει με το γιαγιά του Ρε. Αφού άλλος είναι εγβόδι. Και τον πιάνει και τον έχει. Εωρείται. Κάνει κάτι έτσι. Ο Λαλάνα και τον κρατάει έτσι. Ο γιαγιά του Ρε και κλαίω. Σαν τον Καστίγιο με τον άλλο τον Μάμπο. Η δεύτερη φάση είναι με αυτό τον ανισόρροπο από τον προπονητή της ομάδας καρδιάς μου. Προηγούμαστε ένα 0 της Τσέλσι. Και βγαίνει μπάλα απλά για out. Και πάει τώρα ο Σίλβα να την πάρει. Δεν θυμάμαι αν είναι ο Σίλβα ή ο Νάβας. Και το κάνει ρε παιδί μου γύρω-γύρω. Στο 50 κάνει καθυστέρηση. Είναι δυνατό ρε Κούμαν μέσα στους ενημέρεις. Κάνεις τάκλιν και εμποδίζεις, παρεμποδίζεις τον παίκτη. Πρέπει να τον αποβάλει κιόλας. Και ο Πογέτη κάνει τάκλιν, τον Καλτσά. Γουστάρο. Ο Πογέτη τι τον βγάζει τον Καλτσά δεύτερο παιχνίδι. Ο Πογέτη, ο Στραμασόνι, εσύ. Τι περίπτωση είναι, δηλαδή αυτό παιδί είναι. Δεν το έχει ρε κόκκινε. Όχι, δεν το έχει. Δεν το έχει. Στο έχω πει και άλλη φορά. Δεν υπάρχει Ιταλός προπονητής
που να πιάσει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Έχουν δουλέψει 15, κανένας δεν πέτυχε. Συγκυριακό, ενώ είμαστε ουναφάτσα, ουναράτσα, στο θέμα προπονητή ομάδος δεν υπήρξε χημία ποτέ. Γιατί είμαστε ουναφάτσα, ουναράτσα, ρε κόκκινη? Γιατί είμαστε πολύ όμοιοι. Καταρχήν, η Ιταλία είναι γρήγορη. Άκου τους. Άμα πας Β' Ιταλίας είναι πιο αργή και από το Α τοπικό. Ιταλή... Θα έχεις τη γενική εικόνα. Ιταλοί σαν άνθρωποι, καταρχήν είναι όμορφοι άντρες. Τώρα οι άντρες οι Ιταλοί με εμάς έχουν καμία σχέση. Σαν εμείς βόδια. Πιο ωραίοι. Τι ωραίοι να είμαστε. Βόδια. Πιο ωραίοι είμαστε. Έχει πιο ωραίες γυναίκες οι Ιταλίδες. Πιο καλό ντύσιμο. Κάνεις λάθος. Οι Ελληνίδες είναι πιο ωραίες. Καλά, καλά. Περιποιούνται ναι, καλύτερα ναι, τον ναι, εαυτό. Ναι, ναι, ναι. Οι Ιταλίδες, θα σου πω. Ναι. Ρε, οι Ιταλοί έχουν ένα μεγάλο καλό. Θα πας στην πόλη και ο σκουπιδιάρης, ο άνθρωπος ο οποίος ο δοκαθαριστής, το παπούτσι του είναι γυαλισμένο. Είναι στην τρίχα. Θα μπει στο κατάστημα. Γιατί συγκρίνεις τον Ιταλό με τον Έλληνα? Γιατί λες? Καταρχήν είναι πολύ καλή στο οδήγημα. Είναι πιο γρήγορη. Είναι πολύ καλή. Νευρικότατη. Δεν έχει ιδέα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, τα ίδια και χειρότερη. Δεν περνάνε με κόκκινα, δεν περνάνε με. Είναι πολύ γρήγορη οδήγη. Τα ίδια και χειρότερη. Λοιπόν, το μόνο που κάνουν είναι σταματάνε στον κόκκινο. Άμα δουν να κατεβάζει το πόδι. Εκεί έχουν ευρωπαϊκή νοοτροπία. Κατέβαζε το πόδι από τον δρόμο. Έχει σχέση εσύ σαν Έλληνα με τον Ιταλό. Εσύ ένα βρωμιάρη. Μοιάζουμε σε πάρα πολύ. Είσαι ένας βρωμιάρης, ένας ελεϊνός. Δεν μπορεί να με πείσει. Και ένας τύπος ο Έλληνας, Βαλκάνιος. Ο Ιταλός έφυγε από την αλβανοποίηση. Εσύ πας προς την Αλβανία. Αυτός φεύγει. Το κατάλαβες? Μου επιτρέπεις να διαφωνώ? Σου επιτρέπω. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάρε παρακαλώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα παιχνίδια. Πάμε, άντε, μπράβο. Λοιπόν, τι θες να σου πω? Καταρχήν. Ναι, τι. Έχει δίκιο ο Παράσχος που φωνάζει για το πέναλτι που δεν έδωσε. Καταρχήν η Καλονή είναι σε καλή φόρμα. Και αν είχε τον Καραγεωργίου από την αρχή και δεν είχε αυτό το Θεοδωρίδη. Μπορεί να μην έπεφτε. Όχι, μπορεί να μην έπεφτε, θα κυνήγα για τη Βέρεια. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ο Παράσιος τι να πει? Σωμένος είναι, για Ευρώπη δεν πάει. Εντάξει τώρα. Σε ένα παιχνίδι αδιάφορο τώρα φωνάζει ο Παράσιος. Ξύπνησε ο Παράσιος. Αγόρι μου, είναι πέναλτι. Δεν είδα, ρε φίλε. Δεν το είδες? Δεν είδα. Ούτε καν φάσεις? Ούτε φάση είδα από αυτό το μάτς. Ούτε φάση. Θα δω Καλονή Πλατανιά. Λοιπόν. Δεν πάω σινεμά καλύτερα. Παραδέχεσαι για τον Λεβαδιακό. Μπράβο. Που το μυρίστηκα. Διπλό, το μυρίστηκα. Που το μυρίστηκα. Ναι. Λοιπόν. Ο Πανιώνιος από εδώ και πέρα. Σου είπα είναι... το σημείο είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Για μένα δεν υπάρχει Αστέρας Τρίπολης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πιάνει ο Ηρακλής. Μπορεί να είναι πολύ καλό παιδί αυτό ο Τερζόπουλος που παίξει στον πάγκο. Το πιάνεις. Θα σου πάω και στο παρασύνδημα. Για πάμε. Λοιπόν, τα γράφαμε, τα λέμε και σήμερα. Είναι καλό να τον πιάσει ο Ηρακλής? Γιατί να μην είναι καλό? Εδώ σε θέλω. Γιατί ο λόγο να μην είναι καλό? Ρωτάω, είναι καλό? Ναι, γιατί τώρα, τα έχεις εσύ με τον Παπαθανασάκη. Θα πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής? Γιατί να μην πάρει? Θα πάρει, μα. Γιατί χρωστάει πολύ. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει. Τι έχει ένα άνοιγμα μεγάλο. Βρε, θεωρώ ότι θα πάρει. Γιατί να μην δεν πάρει? Λέω ότι θα πάρει. Νοικοκύρης. Γιατί να μην πάρει? Ο ίδιος είπε ότι παλεύουμε την αδειοδότηση. Τι θα πει την παλεύει? Για ένα μάτς τηλεοπτικά να πάρει, έβγαλε τη μισή σεζόν. Βρε, τι θα πει παλεύει την αδειοδότηση? Ρωτάω, δεν ξέρω. Είδα. Τι θα πει παλεύω την αδειοδότηση? Ενώ πέρσι και πει την πήραμε. Τώρα λέει την παλεύω. Γιατί? Δεν σου δημιουργεί μια, όχι ανησυχία, μια απορία? Ρε φίλε, ο Ηρακλής είναι μια αντιεμπορική ομάδα. Εντάξει. Αντιεμπορική. Είναι αντιεμπορική ομάδα. Όλα τα καφενεία θα βάνε ζεστό ψωμί από τον Ηρακλή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ λες τώρα. Ότι... κόκκινε, πες ό,τι θέλεις. Τι θα βλέπει ο κόσμος σήμερα, τι θα κάνει? Δευτέρα απόγευμα, τι θα κάνει? Αντί να πει ένα ευχαριστώ. Αντί να πει ένα ευχαριστώ. Σαν Ηρακλειδέα. Ναι. Σε αυτόν τον άνθρωπο που πήρε την ομάδα σου. Στη Β' Εθνική. Άξιος. 8η. Άξιος. Την πήγε Α' Εθνική. Άξιος. Την κράτησε Α' Εθνική. Άξιος. Σου πήρε διπλό στην Τούμπα. Άξιος. Άξιος, ρε φίλε. Τώρα, εσύ. Τον είπα εγώ ανάξιο. Τον είπα αφαιρέγγιο. Εσύ σαν Ηρακλής. Τον είπα. Σαν οικογένεια. Τι τον έχεις δώσει? Τι τον έχω δώσει? Τι τον έχεις δώσει? Από μένα να του δώσω κέρδη. Ναι, εγώ αυτό θέλω. Κέρδη. Η μπουτίκ σου του βγάζει κέρδη. Το γήπεδο σου βγάζει κέρδη. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρεις αυτά. Πράγματα που δεν τα ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, σε πήγε από το βόθρο. Το budget που έχει, ναι, ανάλογα με τα έσοδα τα οποία παίρνει από την ναι, κεντρική ναι, διαχείριση τηλεοπτικά κτλ. Ναι. Βγαίνει, δεν χρειάζεται να πάρει μία. Μάλιστα. Να σου το πω διαφορετικά. Εσύ για κάτι παραπάνω που θέλεις. Αντί να πουλήσεις το βέλιο σου για να βγάλεις κανένα φράγκο. Ρε, εσύ φίλε, σαν οικογένεια τι τον έχεις δώσει? Ποιον τι έχω δώσει? Εσύ ρε, σαν πελάτης. Εγώ, πελάτης. Ναι, εγώ το... δεν είμαι πελάτης. Εγώ το κρίνω για το πελάτης, εσύ σαν εγώ δεν είμαι πελάτης. Σαν Ηρακλειδέας. Δεν είμαι πελάτης. Του γέμισες γήπεδο. Κοίταξε να δεις. Πήρες προϊόντα. Αν πήρες φανέλες. Αν είναι το καλό κερδίσει που θα κερδίσει σήμερα. Ναι, για πες μας. Λοιπόν, τι έχεις δώσει? Πάει στην έκτη θέση. Και λοιπόν. Είναι τρεις βαθμούς πίσω από τον Πανιώνιο. Ωραία. Και ο Πανιώνιος κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ωραία. Έχει κάθε δικαίωμα στο όνειρο για να μπει playoff. Το οποίο θα ανεβάσει και την εμπορικότητα των playoff. Εντάξει. Θα την ανεβάσει. Θα την ανεβάσει. Τι θα την.
Την εμπορικότητα το play-off θα την ανεβάσει. Ποιος θα την ανεβάσει? Ο Ηρακλής θα συμμετάσχει. Γιατί, τι θέλει, γιατί θα πάει πάλι. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ λες ότι θα είναι το ίδιο εμπορικά άμα θα είναι ο Πανιώνιος. Γιατί, ακούγεσαι. Γιατί ρε φίλε. Ακούγεσαι ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί, εσύ πες δεν θα έχει εμπορικό. Πανελληνίος γιατί. Εγώ λέω τάκι με ο Ηρακλής. Σαν πόλη εδώ, ναι. Πανελληνίος γιατί. Εγώ λέω και Πανελληνίος. Πανελληνίος γιατί. Είναι άλλο το brand name του Ηρακλή και άλλο του Πανιώνιου. Ναι. Γιατί ρε κόκκινε. Είτε σα λέω. Πόσα κύπελα πήρε ο Πανιώνιος. Παραπάνω από τον Ηρακλή. Πόσες φορές βγήκε η Ευρώπη ο Πανιώνιος. Παραπάνω από τον Ηρακλή. Και λοιπόν. Πώς παιχταράδες έχει βγάλει ο Πανιώνιος. Ρε φίλε, ποιος διαφωνεί. Παραπάνω από τον Ηρακλή. Γιατί να μην είναι δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό που μου λέει. Πανελληνίος ρε. Βγάλ τη γειτονιά μας εδώ. Ναι. Το χωριό. Πανελληνίος. Αν πας στην Κατερίνη, αν πας στην Νάουσα, αν πας στη Ζάκυνθο, αν πας στη Ρόδο. Δηλαδή τι διαφορά έχει απέξει ο Πανιώνιος. Τι πουλάει περισσότερο. Έτσι λες εσύ. Ο Ηρακλής έχει εμφανίσει και 30.000 κόσμο στο κήπεδο. Ο Πανιώνιος ποτέ. Τι έκανε ο Ηρακλής. Έχει εμφανίσει και 30 και 40 και 50.000 κόσμο. Πότε ρε κόκκινο, όταν τα Πάμπρες να πούμε ήταν να πούμε. Μα τα δέναν με κορδόνι. Εσύ πες δεν γινόταν. Ο Ηρακλής το έχει κάνει. Το έχει ο Πανιώνιος το έχει κάνει ποτέ. Ποιος τι είπε ένα. Εσύ πες ότι το έκανε. Αγέμισε. Ότι είχε 50.000 κόσμο ποτέ στο γήπεδο. Δεν είχε καταρχήν 50.000 κόσμο στο γήπεδο. Δεν είχε 50.000 γήπεδο. Γέμισε όμως το Καραϊσκάκι, ναι. Στο τελικό του 79-40.000 κόσμο, Πανιώνιο ΣΑΕΚ 3-1. Όλοι Πανιώνιοι. Εσύ λες γιατί εσύ το γεμίζετε το γήπεδο. Υπαοξίδες το γεμίζαν. Υπαοξίδες το γεμίζαν. Ποιος το γέμιζε, εγώ το γέμιζα. Μετά όταν σου λέω ότι ήταν 5.000 Ηρακλείδες που χειροκροτούσαν, εσύ, σου φαίνεται σε ένα παράξενο. Εσύ λέει ότι θες καταγράφεσαι. Ενώ θα εσύ δεν καταγράφεσαι. Πόσα κύπελα πήρε ο Πανιώνιος. Δύο. Εσύ πόσα πήρες. Ένα. Μάλιστα. Πόσες παιχταράδες έβγαλε ο Πανιώνιος. Πολλούς. Εσύ έβγαλες και έναν. Έβγαλα. Έναν. Δύο, τρεις. Πώς έβγαλες? Πολλούς. Πες μου πέντε. Να σου πω πέντε. Που έβγαλες. Και έδωσε σε μεγάλες ομαδάρες. Τάκης Νικολούδης. Τάκης. Τάκης Νικολούδης. Μάλιστα. Κουσουλάκης. Μάλιστα. Λάκης Παπαϊωάννου. Τι Λάκης Παπαϊωάννου. Ο Πιερικός τον έβγαλε. Πάμε παρακάτω. Τι Λάκης Παπαϊωάννου. Παιχταλάδες που έβγαλε, ρε. Βασίλης Χατζηπαναγής. Πώς το πες? Βασίλης Χατζηπαναγής. Εσύ τον έβγαλες. Ποιος τον έβγαλε? Από σένα ξεκίνησε. Στην Ελλάδα. Τα Βιτόρια σου λέω. Στην Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Λοιπόν. Τον άλλο τον είπε τον πρώτο. Το πρώτο ποιον είπες? Ανατολάκης που έκανε καριέρα. Ανατολάκης που όποιος, ήταν. Όποιος ήταν. Έκανε καριέρα. Με τη φτέρνα χτύπαγε. Άκης Σολτίδης. Τι Άκης? Άκης Σολτίδης. Σολτίδης. Ναι. Από πού ξεκίνησε ο Σολτίδης? Από τον Ηρακλή. Από τα μικρά. Ναι, ναι. Τέλειος. Γιώργος Ξενίδης. Γιώργος Ξενίδης. Το λογιάζει για μεγάλο παίκτη τον Ξενίδη. Όχι, δεν είναι. Και τον Ανατολάκη. Όχι, πήρε πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Πήρε προτάσμα με την ΑΕΚ και δεν είναι μεγάλος παίκτης. Πού θες να αυτοκτονήσεις, ρε κόκκινε, να πηδήξεις από τον μπαλκόνι. Δεν έχω... Με χάπι θέλεις. Δεν το έκανα. Με ένεση. Με τι θέλεις. Δεν το έκανα και δεν θα το κάνω. Άρα, ποτέ. Καλά. Μπορεί να με φάνε λάχανο, να αυτοκτονήσω αποκλείεται. Τι, για να αυτοκτονήσεις πρέπει να είσαι και ευαίσθητος. Καλά γουρούνι, έχεις δει να αυτοκτονήσεις. Για να αυτοκτονήσεις πρέπει μπράβο. Να έχεις κάτι λοιπόν, το στο μυαλό. Το εντάξει, θα δω. Λοιπόν, ναι. Ο Ηρακλής πρέπει να κερδίσει σήμερα. Γιατί? Γιατί συμφέρει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, τι δουλειά έχει το ποδόσφαιρο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την παλάρα που παίζει. Γιατί ο Ηρακλής είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες του πρωταθλήματος. Σωστό. Σωστό. Εντάξει. Δεν έχει φιλήσει το βρεγμένο, να μην πω τι. Ο πρόεδρός του. Παπαϊωάννου, Παϊωβάνου. Ποιος το γράφει αυτό. Παπαϊωάννου. Τι Παπαϊωάννου. Ο Αλέφαντος τον έβγαλε. Επειδή το σκουπίδι εδώ μπροστά και. Στον Πιερικό, α τον Ηρακλή. Για Ηρακλή σε μιλάω. Να έκανε Σαρδάμ στο γράφημα. Τον Ανατολάκη ποιο τον έβγαλε. Ο Εθνικό Πηλέα τον έβγαλε. Τι λες, επειδή ξεκίνησε αυτό. Ποιο, από πού ξεκίνησε. Όχ, μωρέ. Τι όχ, μωρέ. Μπούρδε σου. Εδώ μιλάμε για γηγενεί παίκτε Πανιωνίου. Γηγενεί. Πεχταράδε. Σαραβάκου, Κρέγκε. Αναστόπουλο, Μαύρο. Ποιο του έβγαλε. Βέβαια. Εγώ στα λέω. Στα λέω αυτά που έβγαλε. Αλλά δεν μπορεί να δει τώρα με σχόλιο. Ο Τάσο Κατσαμπή. Επειδή δεν ξεκίνησε τον Πανιώνιο, δεν θεώρησε ότι ξεκίνησε τον Πανιώνιο. Από πού ξεκίνησε, από τα ερασιτεχνικά τη ΑΕΚ. Ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος. Από τα σηκώ τη ΑΕΚ. Εντάξει, βρε. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά οι οποίοι ξεκίνησαν. Και νοικοκυρεμένο και τα λοιπά, ωραίο. Εντάξει, είναι λίγο γλύφτης του Ολυμπιακού ο Πανιώνιος. Λίγο. Εκεί σε παραδέχομαι, ρε κόκκινε. Εκεί δεν φίλησε. Εμένα δεν φίλησε ποδιά, ρε. Και αυτό το οφείλει στη θύρα 10, ρε κόκκινε. Γιατί αν ήταν στο χέρι του Αλουνού, θα πήγαινε να πάρει με τον άλλο τον. Πώς το λένε, τον κουρού μπαγλά του εθνικού, πώς το λέγανε. Δηλαδή δεν είναι μάγκας ο ίδιος. Μπορούν οι ίδιοι τον λένε ότι είναι. Είναι μάγκας, αλλά έφαγε και πέσιμο και τραμπούκο. Για να μείνει αυτόνομος και ανεξάρτητος. Το κατάλαβες. Αν δεν έτρωγε τραμπούκο, μπορεί να έπαιρνε 5-6 ξέρω από τον Ολυμπιακό. Έφαγε τραμπούκο και να λέγανε μετά οι παοξίδες τσατσάκια του Μαρινά κτλ. Το κατάλαβες, το γλίτωσε αυτό. Το μεγάλο το βρώμα. Και πήγες. Και του κάνεις 0-1 χωρίς να πάρεις τσατσάκι από τον Ολυμπιακό. Το ξεφτύλισες μες στην τούμπα. Φίλε, τα 30 του εκατομμύρια. Την Κυριακή ξέρεις να γίνει Ηρακλής Ολυμπιακός, αν με το καλό κερδίσει ο Ηρακλής. Τι να γίνει ο Ηρακλής. Πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Κυριακή. Ναι.
Εγώ λέω θα σκάσει το γήπεδο. 20.018. Εγώ λέω θα ξεπεράσει τα 20.000 εισιτήρια για εύκολα. Εισιτήρια κόκκινα δεν πρόκειται να κάνει. Εύκολα. Κάνει λάθο. Γιατί πηδάτε τα κάγκελα πρώτον εσεί. Εύκολα. 20.000 εισιτήρια για πλάκα. Και χωρί ούτε ένα γάβρο μέσα. Μεγαλύτερη ξεφτύλε στο καφτατζόγλιο. Και χωρί ούτε ένα γάβρο. Είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα επίσημα και βάζουν 8-9 άτομα κτλ. Αυτά ο Παπαθανασάκης τα ξέρει. Α αφήσει του οργανωμένου οι οποίοι πηδάνε κανένα κάγκελο. Υπενήσε κάτι. Ναι, υπενήσουμε ρε κόκκινα. Υπενήσουμε ότι μπαίνετε στο καφτατζόγλιο, ναι. Δεν πληρώνετε ψηλή. Ένα άτομο, 10 άτομα βάζει μέσα, χουβαρντάδες και μετά θέλετε από το μεγαλομέτωχό σα να σα πάει η Ευρώπη και να σα εγκαδιοδοτήσει. Αφού το πας έτσι. Το πάω έτσι. Εντάξει. Θα υπάρχει ανάλογη απάντηση. Τι ανάλογη. Στην ώρα τη. Τι ανάλογη απάντηση. Όχι, λες, εμένα δεν μπαίνετε. Εγώ έχω φίλο μου που κάθεται σε security εκεί. Okay. Και λέει μπαίνουν, λέει αυτό που λέει. Πώ το λένε το φίλο. Ο παίχτη δεν σου λέω. Το μικρό του. Δεν θέλω να μου πει ότι το εκεί που κάθεται. Το μικρό του, ένα μικρό όνομα πες. Δεν σου λέω, τώρα έπιασε δουλειά. Τώρα. Μου λέει Ραπτόπουλε, λέει, είναι ο μπαμπάς του τάδε παίκτη, 10 άτομα μέσα. Είναι, έρχεται ένας μου λέει, είχα θείο, λέει, τον προηγούμενο διευθυντή του Καφτατζογλίου, 5 άτομα μέσα. Τι να αυτά ρε ξεφτύλες. Και έχετε μούτρα εσείς και ζητάτε από τον Παθανασάκη να σας βγάλει. Δύο φίλοι μου μια Κυριακή περνούσαν έξω από το Καφταζόγλιο και τους άρπαξε ο κόκκινος για να τους βάλει με το ζόρι στο γήπεδο για να φαίνονται πολύ. Και τα παιδιά είναι εξίδες. Τους έταξε και πήρε ποτό. Αυτός είναι μορφή. Αλυτομπάμπουρες καλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Επειδή ο διευθυντής σας διαβάζει μηνύματα, ούτε βγάζει γραμμές, ένα σχόλιο περιμένουμε να κάνει για τους κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση δημοσιογράφους. Κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση δημοσιογράφους. Ακούστε κάτι. Όπως αποκαλύπτει από τη δικογραφία, υπάρχει ύποπτη χρηματοδότηση, θα μαδευτεί από ποιον για να γραφτούν αντίον του Μαρινάκη και την υπόθεση του Νουρουάν. Ο κ. Στομαίδης τι έχει να πει που τους φιλεξενούν συνεχώς στην Κλαδίκη, όπως συχνότητα του Μετρόπολης. Θα μας απαντήσει ο ίδιος ο Κυριάκος, αν έχει να πει κάτι. Ναι. Ποιο σα να πιάσει εσά την ομορφιά, ρε παιδιά. Μια τρίχα από τα φρύδια στην Ιταλία. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, θέλουμε πρόκριση Ηρακλή στα playoff να γίνει παλαβή. Λοιπόν, ναι, εγώ σαν Θεσσαλονίκη τον θέλω γιατί θα έχω πάω και Ηρακλή και θα γίνει η ιστορία. Αλλά πανελληνίω τώρα δεν τον νοιάζει τον άλλον αν είναι ο παλιό. Όποιον και να ρωτήσει. Εδώ στην πόλη θα γίνει τη Μουρλή. Βεβαίω. Λοιπόν, όποιον και να ρωτήσει. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τον πιο άρρωστο παοξί που δεν το γουστάρει τον Ηρακλή, μια πλέον τη σατανόκρου να διαλυθούν. Σου πει: προτιμώ Ηρακλή, φίλε, να έχει σαν σειρμά. Θα σου το πει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου απαντήσω. Θα σου πει: θέλω. Δεν πρόκειται από το φόβο του να σου πει: θέλω τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί με τον Πανιόνιο Τάτσι Μητσικότσι μπορεί να τα κάνει. Ας με την καλό. Τρίπολη Τάτσι Μητσικότσι μπορεί ας να τα κάνει. Α το καλό. Ενώ με τον Ηρακλή. Κόφτον! Κόφτον! Δημοκρατικά! Εδώ είμαστε με Queen και πολύ ωραίο τραγούδι, δώσ' το λίγο. Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Καλό Εβιτάλ πίνω και δεν σε δίνω γιατί εσύ δεν είσαι για καλό Εβιτάλ. Εσύ είσαι για κανένα Johnny Walker. Εγώ λοιπόν που έχω ανάγκη. Τι να σε κάνω. Εγώ που έχω ανάγκη να πούμε. Κοίταξε, πάπα... μια μέρα θα ακουστεί ένα παπ. Ναι, τι παπ θα ακουστεί. Και μετά θα έχει συνέχεια. Αυτό είναι. Με αυτά που πίνει θα ακουστεί ένα παπ, θα πέσει κάτω. Θα έρθει το ασθενοφόρο και θα σε παίρνει. Ναι, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Σε έφερε άλλο στο ρακί από την Κρήτη να πούμε. Το έκανες, το φέρε τα λεφτά. Εννοείται. Στο... Μα πιάνει λίγο το. Είναι λίγο ακριβό. Α, σε τα αδερφιστικά, εγώ τι ζητήσα το πάρει. Εντάξει, τελείω. Λοιπόν. Τον πλήρωσα. Τα μισά. Αφού είσαι βλάκα, σου λέω: έχω την κάρτα μαζί μου. Και... Δώσε λεφτά, να πάω να το δώσω. Είναι δυνατόν, ρε κόκκινε. Δηλαδή, άμα πάει να πάρει, ξέρω εγώ, χόρτα από την Κρήτη, ή κάνα όπλο από την Κρήτη, ή ξέρω εγώ, τσικουδιά από την Κρήτη, θα την πει εγώ την κάρτα, ρε. Τι πάει να τη βάλει την κάρτα του Κρήτη, θα δώσει κάτι φάπε, είσαι χαζόδρε. Κοίταξε να δει, το πότε θα κουβαλάω λεφτά, ναι. Εγώ δεν κουβαλάω κάθε μέρα, ούτε πλούσιο είμαι. Πλούσιο. Ούτε πλούσιο δηλώσει. 60 ευρώ μπορεί να βγάλει κάθε μέρα. Τι. Και 420 παίρνει σε μια εβδομάδα. Τώρα έχουν αλλάξει τα 60 ευρώ κάθε μέρα, εδώ και καιρό. Τι γίνεται δηλαδή. Μπορεί μια συγκεκριμένη, από μια συγκεκριμένη μαρακέπιτα, ναι. Να πάρει 420. Την άλλη μέρα μπορεί να πάρει. Όχι. Την παράλληλη. Αν είναι. Αλλά είναι 60 τη μέρα. Τι. Ναι, ρε παιδί, απλά ναι. Είναι τέρμα. Αν δεν πάρει μια μέρα, τα χάσει και τέτοια. Ναι, κατάλαβε. Το έχουν αλλάξει κάπου. Τέλος, και στο κάτω-κάτω. Ποιο παίρνει πάνω από ένα χιλιάρικο σήμερα και θέλει να βγάλει 420 την εβδομάδα. Ποιο παίρνει. Ποιο παίρνει. Αρκετοί. Γιατροί. Πολιτικοί. Τοχογλύφοι. Ηχολήπτες. Έχει ηχολήπτες. Αυτή είναι καλοπληρωμένη. Λοιπόν, είναι άλλη ιστορία. Πώς θα γίνει. Ειδικά το σκουπίδι. Θα κάνουμε κανένα τέταρτο από το καλό Βιντάλ. Εσύ διαμαρτύρεσαι.
Εγώ πάντως το 23, 12, 200, 500 θα έκανα τον κόπο να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί από 55 ευρώ 34 και 90 είναι μεγάλη η μείωση για τους αθλητικούς Μετροπολίτες. Και έχετε μια ευεξία, έχετε ένα καλό έντερο, έχετε χαμηλή χοληστερίνη, δεν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χλάπα της, χλάπα της. Μια κουταλιά την ημέρα της σούπας, όχι ένα μπουκάλι που είπε άλλος και ήθελε να φάει λάχανο όλες τις γειτόνισσες. Ένα κουταλάκι της σούπας. Λοιπόν, για μπάλα δεν θες να μιλάς, άσε να μιλήσω εγώ. Όχι, θα μιλήσω. Δεν θες να μιλήσεις για μπάλα. Εγώ από δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτά που σου είπα χτες το βράδυ. Το γεγονός ότι. Αυτό, σ' άκουσα τον κόκκινο την ανάλυση του. Ναι, ναι, ναι. Την ανάλυση του την άκουσα. Να το βρει τώρα. Έτσι, ο κόκκινος μια που τη βλέπει την μπάλα μια χαρά. Πήρα αυτά τα στοιχεία και θα σας τα λέω εγώ για δικά μου. Εκείνο που λένε όλοι έκανε τον ΠΑΟΚ πιο γρήγορο κτλ. Είναι ένα κομμάτι, όντως. Είναι πιο γρήγορος ο ΠΑΟΚ, φτιάχνει πιο εύκολα στην περιοχή. Εκείνο το οποίο είναι οι εκτελέσεις του δεν είναι και οι καλύτερες. Δηλαδή, αν βρεθεί ο Κλάους μέσα σε δύο φάσεις θα το κάτσει. Όμως, προτιμάμε να μπαίνει πέντε φορές ο ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη και να βάζουν το ένα για να βλέπουμε περισσότερο μπάλα. Για όταν χαθεί η μπάλα να έχουμε καλύτερες επιστροφές. Σε αυτά έχει βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση θετική είναι ότι τον έκοψε αυτόν τον τετραγωνοκέφαλο τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Τούντορα. Και γέμισε το κέντρο του. Και έβαλε και τον Κάτσε μέσα. Και έτσι έπρεπε να κάνει. Έκλεισε το χώρο. Πήρε την κάθετη από τον Κάτσε. Για μένα ο Κάτσε είναι ο κρογωνιαίος λίθος. Ακρογωνιαίος. Άκου τι είπε, κρογωνιαίος. Ακρογωνιαίος λίθος. Δεν υπάρχει ελπίδα. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το αμυντικό κομμάτι. Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει σαν σφιχτήρας επάνω στο Φορτούνι. Και ο μόνος που μπορεί να ντουμπλάρει τόσο καλά ο Τζίμιρο, ότι δεν μπορεί να τα κάνει αυτά αμυντικά. Σίγουρα ο Τζίμιρο μπορεί να βγαίνει πιο πολύ επάνω. Τον τεφορμάρανε τον Κάτσε. Ο Κάτσε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, στο αμυντικό κομμάτι για μένα θα πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτός ο Άντωνης και αυτός ο Χαρίσης και τα λοιπά, εντάξει, είναι για τα φρουφρού και τα αρώματα να πούμε. Αμυντικά δεν υπάρχουν ούτε ένας ούτε άλλος, ούτε ο Άντωνης ούτε ο Χαρίσης. Είναι δύσκολο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να υπάρχουν μαρκαρίσματα στις πλευρές. Έχει χαφ ο Ολυμπιακός εξτρέμ, τα οποία είναι επικίνδυνα. Χρειάζεται και ο Τζίμιρο από τη μια να παίξει και ο άλλος από την άλλη στα ντουμπλαρίσματα και να πάει επάνω στο Φορτούνι να τον εξαφανίσει. Γιατί ούτως ή άλλως ο Φορτούνις τον τελευταίο καιρό είναι εξαφανισμένος. Και άμα πάει και σε καμιά γραμμή. Και αν πάει σε καμιά γραμμή. Λοιπόν, ναι, κλείσε το μικρόφωνο. Για το ΠΑΟΚ, για τον, τον Ολυμπιακό θα μιλήσει. Στάσου ρε κόκκινε. Στάσου ρε κόκκινε. Να παρακαλάτε να παίξει και ο Φορτούνις και ο Τσόρι. Έτσι. Και να παίξει, να παρακαλάτε να παίξει και ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ. Αν παίξει και ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ με το Φορτούνι και το Τζόρι, θα έχουμε καλά μαρκαρίσματα. Έχουμε θα έχουμε καλές πάσες, θα έχουμε καλές αντεπιθέσεις. Αν. Κρίνε το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μην μου λέει ο Ολυμπιακός. Φίλε, με τον Παντελιάδη αριστερό back half δεν το κρίνω. Αυτό θα κρίνει. Εντάξει, δηλαδή η απορία, σε ρωτάει κάποιος, αδεΐς. Ναι, τι θες. Ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ ή είναι τόσο χάλια ο Αστέρας. Συνδυασμός αποτελέσματος. Όχι, θα είσαι σαφής. Συνδυασμός. Ωραία. Ένας κακός προπονητής, ο Τερεζόπουλος. Ο οποίος. Τραγουδιστής. Τραγουδιστής άμα τη δεκαετία του 80 μπορεί να κάνει καριέρα. Ωραία, εμφανιστιακό, ωραίο του. Για προπονητή δεν μου μοιάζει. Δεν κάνει για προπονητή. Ένα αστέρα πάλι. Μπορεί να γίνει. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Σταμάτα. Τότε στο μάτ. Εγώ είμαι στο στούντιο, ρε πλάκα μου κάνει. Στο στούντιο. Εννοείται. Παίρνουν την 11 τη Τρίπολη. Απ' έξω. Α πούμε την 11 τη Τρίπολη. Πε του εσύ απ' έξω. Τι να σε πω. Πε του εσύ απ' έξω. Πέρα από τον παντί, πε του απ' έξω. Πέρα από τον παντί και το σακαρέ, πε του απ' έξω. Δεν τη θυμάμαι. Όλα την πίστρε. Να την πίστρε ψεύτη. Ψεύτη. Δεν τη θυμάμαι. Σιγά, σιγά, λερώθηκε. Μη. Χάλασε. Μη. Έτσι αυτό... και χάλασε το πληρώσει. Θα το πληρώσει. Εγώ, φίλε, στη σκούτρα σου απ' έξω είμαι. Να ξέρει. Ποια είναι η κούτρα μου. Στη σκούτρα σου εγώ δεν κάνω. Θα σου φτιάξω το ρολόι επειδή κάνει τον άντρα εδώ και βαρά το ρολόι. Κάνω τον άντρα. Και δεν δώρο θα το ρολόι. Εσύ το ψήνει το ψάρι και από τη μία και από την άλλη. Τον... Εγώ δεν πήγα στο Άγιον Όρος για να ψήνω το ψάρι από τη μία μεριά. Στο, στο καθολικό το μοναστήρι. Στο... Και το μουσάτο το φαλακρό που ψεύδει. Δεν πήγα σε κανένα μοναστήρι. Κωστάκι που είναι Κωστάκι. Εσεί που πάτε εκεί με τι θρησκείε στα βουνά και Κωστάκι στο Δελασάλι ήταν καλό παιδάκι. Βάου, βάου. Γίνει ο φαλακρό. Κωστάκι είναι μουσάτο. Χαμογελούσε τον έβλο. Άστα κόκκινε. Ξέρετε κάτι τέτοια. Το χτενίζει τον κροπιέ. Άστα κόκκινε. Μη. Το ξεσκονίζει. Όταν πιάνει τέτοιε κουβέντε πρόστιμα τρώμε. Άσε βρω τώρα. Άστα κόκκινε. Εδώ άλλο είπε ότι το ψάρι ψήνεται. Άστα και από δύο μεριέ εμεί σου φταίμε. Παιδιά, ο κόκκινο να ξέρετε, όταν θέλω να κάνω κριτική σε ένα παιχνίδι. Το, επειδή δεν ξέρει. Ναι, ναι. Επειδή δεν ξέρει. Χαλάει την κουβέντα. Εγώ που πήγε να μου κάνει τον πονηρό, δεν ξέρει τι δεκάδε Τρίπολη. Στον κόσμο, ρε κόκκινο.
Μα εκνευρίζει, δε. Άσε να κερδίζει, μπάλα. Τώρα κερδίζει την κόκκινη. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που λες. Μην διακόπτει. Άσε μα να φίλε, εγώ λέω ότι η Τρίπολη είναι ένα μάτσο χάλια και αυτό το πράγμα μπορεί να παρασύρει. Κάτσε να μιλήσουμε ενώπιον λίγο. Ωραία, θα μιλήσει. Αυτό το πράγμα μπορεί να παρασύρει πολύ εύκολα του παοξίδε στη γνώμη του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακό χάλια είναι. Χάλια είναι, αλλά μπορεί να του παρασύρει γιατί αυτό που κάνει τον προπονητή στον ΠΑΟΚ συνεχίζει και κάνει εγκλήματα. Σ' ακούω. Λοιπόν, θα σκάσει. Όχι, το είπα και εξαλάφρωσα. Είσαι άμπαλος. Είσαι άσχετος. Εντάξει. Για τους παοξίδες που θέλουν να συγκρίνουν το παιχνίδι της Τρίπολης με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Με Τζιόλι μέσα, με Κλάους μέσα και με τους άλλους τους αργούς μέσα, ο ΠΑΟΚ δεν προχωράει. Εντάξει. Τζιόλις, Μπερμπάντοφ και Κλάους δεν προχωράς φέτος. Λοιπόν, είναι ευτύχημα που ο Μπερμπάντοφ είναι ταλαιπωρημένος και τελειωμένος αναθλητής. Και είναι ευτύχημα που είδε ο Τούντορ ότι πρέπει να παίζει ο Τζίμιροτ και να μην παίζει ο Τζιόλης. Είναι δυσάρεστο για τον ΠΑΟΚ να μην υπογράφει ο Κάτσε συμβόλαιο και να τον αφήνουν στον πάγκο, γιατί μόνο για αυτό το λόγο. Και αφήστε το παραμύθι τώρα ότι ο Κάτσε είναι για αγωνιστικούς λόγους. Αυτό το παλτό Άντωνης και αυτός ο επικίνδυνος ο Χαρίσης στο ανασταλτικό κομμάτι είναι μια τρίχα από τα φρύδια του Κάτσε. Και επειδή ο Ολυμπιακός, όπως και να είναι Ολυμπιακός, ο Κάτσε πρέπει να παίξει. Όπως και δίποτε. Μαζί με τον Τζίμιροτ. Οι τρεις στόπερ πάνε καλά. Και οι τρεις. Και ο Τζαβέλας πάει καλά. Και ο Χατζη Ισαΐας πάει καλά. Ο οποίος Χατζη Ισαΐας χρειάζεται λίγο προπόνηση στα πρώτα μέτρα, γιατί φεύγει λίγο αργά. Χρειάζεται δηλαδή και στα πολλά μέτρα. Δηλαδή είδα το sprint με τον Καλτσάδε, έμεινε πάρα πολύ πίσω στο μεγάλο το χώρο, στο πέλαγος που λέμε στο ποδόσφαιρο όσοι αναλύουμε τα μάτς. Και ο Βίτορ είναι αυτός που είναι τον 7 στα 10 center back. Εκείνος ο οποίος ήταν καλός εχθές και μ' άρεσε ήταν ο Κίτσιου, ο οποίος πήρε πολύ καλά την πλευρά. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μαζί με τον Πιτσιρικά. Το Μιστακίδη από την Κατερίνη. Δηλαδή ο Μεσχώρης δεν ήταν. Ο Κίτσιου ήταν πολύ καλό. Πριν συνεχίζεις. Δεν θεωρείς ότι η MVP είναι ο Μιστακίδης με τον Τσίμιροτ? Ποιος? Με τον Τσίμιροτ, δεν ήταν MVP. Ο Μιστακίδης είναι το που λέμε, ρε κόκκινε. Θα αναλύσω το Μιστακίδη. Βέβαια. Το είχες πει από την αρχή. Βέβαιος. Και στο βγάλω. Αλλά ο Κίτσιου, ο κακός Κίτσιου τα τελευταία μάτς πήγε πειθαρχημένα πάνω στην πλευρά. Είχε τις βοήθειες του Πιτσιρικά εκεί πέρα. Είχε να αντιμετωπίσει και ένα παλτό μπακ, το οποίο ο Παντελιάδης με τα plug out κτλ. Ήταν εύκολο το μάτς για τον Κίτσιου. Εντάξει, μην τρελαθεί ο Κίτσιου ότι έκανε και τίποτα σπουδαίο, γιατί είχε ένα μπουμπούνα προπονητή που βάλε τον Παντελιάδη back half. Και του βγαίναν δύο από εκεί πέρα. Και τον διαλύσανε τον Αστέρα Τρυπόλεως, γιατί ο άλλος ήταν τυφλός. Τον βοήθησε τον Τούντορ. Πρέπει να παίξει οπωσδήποτε ο Κάτσε στα half και οπωσδήποτε ο Πέλκας μαζί με τον Μιστακίδη που έχουν χημεία. Αυτοί οι δύο. Τι σημαίνει έχουν χημεία? Εκεί θέλω να αναλύσω. Λοιπόν, χημεία σημαίνει ότι οι δυο τους μπορεί να καλύψει ο ένας τα κενά του άλλου. Δηλαδή τα καλά του ενός και τα κακά του ενός τα αλληλοσυμπληρώνει ο άλλος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πέλκας Χίρη δεν είναι δεκάρι. Έχει την κάθετη την πάσα, εντάξει. Αλλά στο μεγάλο το χώρο, στο κλειστό το χώρο δεν την έχει. Επίσης ο Πέλκας δεν έχει δυνατά ποδάρια να κάνει σουτ. Ούτε στις τρίπλες ένας με έναν πάει καλά. Έχει ένα καλό χάρισμα ο Πέλκας όμως. Αν τη βρει στην περιοχή την μπάλα χαμηλά την καθίζει. Είναι εύκολο στον γκολ. Ο Μιστακίδης από την άλλη μεριά δεν είναι τόσο εύκολο στον γκολ. Έχει όμως είναι πιο αθληταράς, πιο παιδαράς από τον άλλονα και έχει τη μεγάλη κίνηση. Έχει την ταχύτητα, έχει και το ένας με έναν. Αν σκοράριζε κιόλας, γιατί χθες τα τελειώματά του, αν τα είδες, ήταν κακά τα τελειώματά του, του Μιστακίδη. Εάν είχε καλύτερα τελειώματα ο Μιστακίδης, θα ήταν κολοσσός. Δεν βιάζεσαι λίγο? Έχει τον γκολ, αλλά τα τελειώματά του δεν είναι τόσο καλά όσο είναι του Πέλκα. Του Πέλκα πρέπει να του τη φέρεις μέσα για να το καρφώσει. Του την έφεραν στο Καφτατζόγλιο, την κάρφωσε και με το κεφάλι, αν θυμάσαι. Του τη φέρανε εχθές, την έβαλε. Έχει τεχνική μέσα στην κατά περιοχή. Καταρχήν είναι ο μέσος που πατάει περιοχή, όπως θέλω, όπως λες. Μήνω. Ο μέσος, ποιος? Ο οποίος πατάει περιοχή. Ποιος? Ο Πέλκας. Απ' έξω όμως για να μπει, που λένε τριπλαδόρος. Το γκολ με την Μπρόνμπι, όπου το βάζει? Ποια είναι η Μπρόνμπι? Με την Μπρόνμπι. Δεν το είδα. Δεν θυμάμαι. Το γκολ με τον Πανιόνι, όπου το βάζει? Και πού το βάζει? Έξω από την περιοχή. Πήγα σε κορόιδο το 2 και το. Ρε παλικάρι. Ρε παλικάρι. Δύο γκολ έχει βάλει έξω από την περιοχή. Ναι. Σκοράρι. Δεν έχει ρε πόδια, πώς το λες, θα του χαρίσει. Δεν έχει πόδια.
να σηκωθεί να κάνει μια τριμπά. Έχει τέχνη. Ρε, να πάρει ευχή. Ούτε μεγάλη τέχνη έχει. Είναι για τον πόη του που είναι κοντό, έπρεπε να έχει. Ρε, φίλε, άκου να δεις για να τελειώνουμε. Το γκολ που βάζει κόντρα στην ομάδα του στον Παντί, αν δεν γινόταν η κόντρα, θα ήταν το γκολ της χρονιάς. Η ενέργεια που κάνει θυμίζει Κούδα, Χαζιπαναγή. Μεγάλο. Όχι, ρε, τριπλάτρο το φύλακα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Βγάλτε τον, ρε παιδιά, από το στούντιο έξω. Εκπληκτικός. Βγάλτε τον. Εκπληκτικός. Δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε σένα ο Πέλκας. Άκου τώρα αυτό που λέω, ρε άμπαλε. Δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε σένα. Ο Πέλκας την παίρνει μέσα και τη βάζει. Κοντός. Δεν έχει ένα μένα, ρε. Πήγε με το Σοηλέδη ένα μένα. Με την ΑΕΚ εδώ και τον έφαγε ο Σοηλέδης. Δεν τρέχει. Πέρασε τον τερματοφύλακα. Τι λες τώρα. Η αεροσιλία αυτό που λες. Λοιπόν, να. Δεν θέλω να κάνω διάλογο μαζί σου. Okay. Πες ό,τι θες. Με εκνευρίζεις αφάνταστα. Επειδή σε απαντάω. Δεν ξέρεις. Ναι, πού να ήξερα. Δεν ξέρεις. Σκέψου να ήξερα. Απαντάω σωστά. Αν ήξερες καλά θα ήταν. Σου λέω πέρασε τερματοφύλακα και μου λες δεν είναι και ένας μένα. Οκ. Εντάξει. Άλλο το ένας μένα, αλλά δεν μπορεί να περνάει τερματοφύλακα. Δεν ξέρεις τι είναι ένας μένα. Πολύ καλά. Τι είναι, ξέρεις. Να έχει ένα παίκτη δίπλα του και να έχει τη σωματοδομή και δύναμη. Ποια δύναμη. Και άντερα. Τι άντερα. Να... Τέχνη θέλει. Να... Τι άντερα. Ή να το. Άντερα έχεις εσύ που τρως τα σουβλάκια. Οξυδέρκεια. Πρώτα απ' όλα θέλει ποδοσφαιρική οξυδέρκεια και μετά θέλει δύναμη. Άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, ο Πέλκας στη γραμμή δεν μπορεί να φάει τον μπακ. Ο Πέλκας από το κέντρο πάει και τρακαίνει πάνω στου στόπερ και στου χαφ. Άστε το. Πρέπει να το τη φέρει μέσα. Ο Μιστακίδης λοιπόν. Ο Μιστακίδης που δεν έχει τόσο εύκολο τον κόλο ο Πέλκας, έχει τα υπόλοιπα. Έχω τελειώνω. Όχι, δεν έχει μισό λεπτό. Πλη, μη δεν έχει. Θα δει ότι θα δει καλό. Θα δεν έχει. Γι' αυτό που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος? Ο Πέλκας, ενώ τον είχα. Από, τι έκανε, από τι τότε που μου είπαν εξής, πήρε αυτό το αυτοκίνητο πολύ ακριβό, όλα τα μυαλά του αέρα. Με νοιάζει τα μάξι, ρε, ρε, θα σου πω τώρα. Με τη μαγιά που έκανε στη λεωφόρο, που πήγε ο Μαύρος, τον έκανε κεφαλιά και δεν έπεσε κάτω. Για μένα ο Πέλκας έχει ανέβει 10 βήματα ψηλά, γιατί δεν πήγε να εκμεύσει κόκκινη κάρτα. Όσο μπόι του λείπει. Τι τον έκανε ο Μαύρος, τι τον έκανε. Τον κάνει κεφαλιά. Για τι κόκκινη κάρτα. Έχει φάει κεφαλιά στη ζωή σου. Λες να μην έχω φάει. Έχουν φάει αρκετοί από μένα. Έχεις, έχω φάει και αυτό εγώ. Κεφαλιά ήταν. Ρε φίλε, δώσει... Είναι κόκκινη η κάρτα, δεν είναι. Είναι κόκκινη. Θα μπορούσε να πέσει κάτω και να κάνει όχι, το. Το κάνουν όλοι οι καραγκιόζοντες. Όχι, όχι. Αυτό τι σχέση. Εσύ, πολίτη παρόλο είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Το κάνουν πολλοί παίκτες και αν πάρουν. Τι σχέση είχε. Είχε τα πίδια. Τι σχέση έχει αυτό με το ένα μένα, ρε βλάκα. Τι σχέση έχει. Από την ώρα που το έκανε αυτό, έχει ανέβει. Στη γραμμή δεν κάνει, όλοι συμφωνούμε. Στον άξονα είναι εξαιρετικό. Τι κάνει στον άξονα, ρε κόκκινη. Στον άξονα μπορεί να φάει. Έχει κάθε την παλιά. Έχει σουτ. Σουτ που το δε. Έχει ένα-δύο. Που το δε. Έχει ένα-δύο. Που το δε. Το είδα με Μπρόμπι. Το είδα και με Πανιόνιο. Τα ποδάρια του δηλαδή. Είναι να βγει στο μικρό να πάει στο γάμα. Έχει τέτοια ποδάρια. Έχει δύναμη στα πόδια του. Άμα βάλω εγώ την Ευγενία που είναι 11 χρόνια να σουτάρει με τον Πέλκα, ναι. Που είναι και στο ίδιο πόδι, εγώ λέω θα τα πάει πιο γρήγορα τη κόρη μου το σουτ. Πρέπει να είναι ένα πιο ψηλό όπω ένα πλάκα. Ρε πλάκα με κάνει. Έχει χάσει, έψε. Το ζηλεύει που είναι μικρό ξανά και όμορφο. Το ζηλέψω τώρα το παλικαράκι. Εγώ το ζηλέψω. Θα ζηλέψω το παλικαράκι. Είναι δυνατό. Είναι, να σου πω κάτι, δέχομαι την κριτική σου, αλλά βλέπω ότι το παιδί βελτιώνεται συνεχώς. Βάζει γκολ. Το κακό είναι ότι δεν βλέπει. Αυτό είναι το κακό. Δεν πείσει κανένα. Δεν επιχείρημα. Το κακό είναι ότι να με απαξιώνει. Δεν σε απαξιώνει. Να με απαξιώσω όποτε θε. Μην κάνει τον έξι. Στο συγκεκριμένο είσαι λάθο. Ένα πάρο. Το παρατήρησα πολύ προσεκτικά. Τι είπαμε, πόσα μπουκάλια ουίσκι είχες πει όταν το παρατήρησες. Στο στούντιο. Στο στούντιο. 35. 35. Εντάξει. Τι να πω εγώ τώρα. Ετών. Λοιπόν, Χατζησαΐα, πλακώσω στα τριαντάρια και στα σαραντάρια. Στα σπριντ. Ανάσκελα, σηκώμα, τακ 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 τα πόδια, 30 μέτρα. Μπρούμητα, σηκώνεσαι, κεφαλιά, 15-20 μέτρα. Δεν βγαίνεις με αυτό το σπριντ, δεν βγαίνεις. Στον ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Δεν βγαίνεις. Κάτσε. Πιάσ' τον από το λαιμό, αν το φτάνεις πάρε σκάλα και πες του βάλε με σε αυτό το παιχνίδι. Ανόητε προπονητή μπούφο, βάλε με σε αυτό το παιχνίδι να μην έχουμε πρόβλημα στο δεκάρι τους. Γιατί ο Τζίμιρο θα ξεχαστεί, θα φας κόντρα. Λοιπόν, το Τζιόλι, δώστε του μια ασπιρίνη της γρήπης. Να τον πιάσει ένας πονοκέφαλος. Ναι, αν υπάρχει τέτοια ασπιρίνη της γρήπης. Δώστε του μια ασπιρίνη της γρήπης, να τον πιάσει μια μέρα πυρετός, το παιδί την άλλη μέρα έναν γερό, να μην παίξει. Ναι, για να παίζει τέτοια μάτια. Ασπιρίνη της γρήπης. Ναι, εντάξει. Και φυσικά, Πέλκας μαζί με τον άλλον, οι δυο τους, δεν τραβάει ο Μακ, ωραίο το γκολ που έκανε, αλλά χάνεται στο παιχνίδι κι αυτός, χάνεται. Εμένα μου αρέσουν οι παίκτες που έχουν διάρκεια στο 90 λεπτό. Δύο παίκτες είχαν διάρκεια, ο Μιστακίδης και ο Τσίμιρο. Αυτοί οι δύο, μπράβο.
Και ο Κίτσιου πολύ καλό, αλλά Κίτσιου, μην τρελαίνεσαι τώρα. Αμυντικά πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, είχε στο Βαντελιάδη από εκεί. Δηλαδή, του βγαίνατε δύο μένα και ο άλλο κοιμόσαστε. Ναι, καλό παιδάκι είναι. Καλή δουλειά κάνει. Φαίνεται. Δεν λέω εγώ, ρε, τι κακό παιδάκι. Όχι, δεν κατάλαβε. Πολύ καλό. Μπορεί να είναι τσόγλανο, δεν με νοιάζει. Σαν ποδοσφαιριστή εννοώ. Αυτό που βλέπω στο γήπεδο, μα τρέχει, παθιάζεται, κάνει, βγάζει ψυχή μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα αμυντικά δεν. Ναι, εκτό αμυντικά δεν προσφέρει, αλλά και ο Αστέρας δεν βλέπετε, φίλε. Δεν υπάρχει ομάδα Αστέρας Τρίπολης. Έδωσε και το Γιάννου. Δεν τον έδωσε. Τι να συζητάμε, άντε παίζουμε. Έβαλε ένα καινούργιο, ένα νιουαλίδι. Κόκκινα στεναγόρια που νίκησε ο ΠΑΟΚ. Στεναχωρέθηκες. Τι να σου πω, ρε. Δεν έφαγα, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν τρώει, δεν τρώει. Σάββατο βράδυ δεν μπορούσα να φάω. Αφού πήρε ο Πετκανίτσα και όλο ετοίμασα 40 σουφλάκια για αρχή και βλέπουμε. Φάγατε με τον Πετκανίτσα. Ναι, φάγαμε, ρε φίλε. Ποιο πλήρωσε το λογαριασμό. Ο Πετκανίτσα. Ποιο θα τον πλήρωνε. Εγώ, φίλε, όταν πληρώνει ο άλλο, το λέω. Υπάρχει διαφορά. Δεν μπορεί να πάρει περίπτωση να πληρώσει εσύ κάποια στιγμή που θα βγει με τον Πετκανίτσα. Δεν σε απασχολεί, ρώτα τον ίδιο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν σε απασχολεί. Ρώτα τον ίδιο. Αν σε απασχολεί, ρώτα τον ίδιο. Δεν με απασχολεί. Εσένα. Είναι χωρικός και πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα. Μην το χερδά και μείνει απένταρος κάποιο. Φίλε που κοροϊδεύεται τον Ξενίδη, 10 συμμετοχές είχε εκείνη τη χρονιά. Το Ξενίδη. Μία συμμετοχή λέει η Κερή και πήρε το κύπελο. Το Ξενίδη τον έβγαλε για παιχταρά ο άλλος. Για μένα. Βγάλαμε λέει παίχτες, λέει τον Ξενίδη. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Κόκκινη τι πίνεις λέει. Θέλω και εγώ. Και πάτησε ξενίδι. Εμπορικό ενδιαφέρον. Και πάτησε ξενίδι ο κόκκινο για αυτό το ξενίδι. Τον έβγαλε τον ηθοποιό τον Google. Το Σταύρο το ξενίδι. Λέει... Και εγώ λέω από πότε έγινε αυτό φίλο του παλιού κινηματογράφου. Να διαβάσω το μήνυμα. Σταύρο ξενίδι βλέπω. Να διαβάσω το μήνυμα. Και τώρα καταλαβαίνω τι έλεγε αυτό το ξενίδι. Λέει για κόκκινο. Λέει εμπορικό ενδιαφέρον μια έπειρα κλείσει κολοπετινή. Σακάρ, καρκάρ και γελάει. Ε, ναι. Η ταρπινή μου άποψη δεν με ενδιαφέρει ο Ερακλή ή ο Άρη αν είναι Α, Β ή Γ. Ναι. Δεν είναι αντιπαλή μου. Όλα τα χωριά. Έχουν και από ένα χαζό. Στο δικό μου φέτος ο Σαρατάρης χαζός πήδηξε και χτυπούσε τις πόρτες μία-μία για να πει πήδηξα. Κάτι τέτοιο έκανε και γριάζει με τον Πάο. Κλαίω Χασάπης. Η ουσία των πραγμάτων που λέει ο Χασάπης ποια είναι. Το λέει τον Ηρακλή το χαζό του χωριού. Ο χαζός που έχει το 11ο μπάτζετ από σένα, σε έκανε χαζό δύο παιχνίδια. Ναι, εσύ ο έξυπνος δηλαδή. Που εσύ ο έξυπνος πετάς 20 εκατομμύρια και ο Ηρακλής τον χαζό. Κατάλαβε Χασάπη. Τσάκαλος. Ο ποδοσφαιρικός αναλφαβητισμός είναι μόνο για τα Βαλκάνια ως την Αλβανία του Κάτσε. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός αναλφαβητισμός είναι μόνο για τα Βαλκάνια ως την Αλβανία του Κάτσε. Αν το συγκρίνεις ποδοσφαιρικά με το Χαρίση, είσαι άξιος της μοίρας σου. Λοιπόν, κόκκινε καλό κουμπά μας φύγεις με την Πέτης. Τι έκανε η Πέτη. Από 2-0-2-2. Τι το έδωσε εσύ. Άσου. Και εγώ είχα διπλό τη Ξάνθη στο δελτίο μου και έγινε 2-2. Η Ξάνθη καταρχήν θα τα πει τα πράγματα όπως είναι. Η Ξάνθη προηγήθηκε με 2 γκολ δώρα, μια ευγενική χορηγία της άμυνας που απολαύσαμε στα πρώτα 10 παιχνίδια του. Λάθος μιλάω. Πες μου και θα ολοκληρώσω. Και από εκεί και πέρα η Ξάνθη δεν ήταν καλή. Ιδίως μεσοαμυντικά ή αν θέλεις είναι πολύ ανεβασμένος μεσοεπιθετικά ο Πανετολικός. Όποιος ξέρει μπάλα λέει ότι αυτό το μάτς με βρώμησε. Ας το καλό. Ξέρεις που βρωμάει το μάτς. Άσε ρε εσύ. Θα σας πω που βρωμάει καλά, το εντάξει. Εγώ που το είχα διπλό, που βρωμάει το μάτς της Ξάνθης. Ό,τι χάνει βρωμάει. Όχι, όχι, όχι. Το μόνο βρωμάει είναι τα πόδια σου. Όχι. Ξέρεις τι βρωμάει. Ξέρεις τι βρωμάει, κόκκινε. Βρωμάει ότι το είναι 0-2. Πάει το κάνει 1-2 ο Πάο. Και γίνεται πέναλτι. Κάτσε ρε, κόκκινε. Μην πετάζεσαι ρε. Όλα τα ξέρεις. Πολύ ξέρε. Δεν το είδες το. Τη λεπτομέρεια δεν την είδες για να κρίνεις ότι το παιχνίδι είναι. Ο τρόπος που γίνει το πέναλτι. Ναι. Ποιος τρόπος που γίνει το πέναλτι. Βγάζει τον Παπαστεριανό ο προπονητής της Ξάνθης, ο Λουτσέσκου. Και ποιον βάζει κόκκινο. Λέγε ρε. Είδε το μάτς. Λέγε. Ανάθεμα αν είδε το μάτς. Ναι, ναι, ναι. Και αν είδε πάλι με κανένα Τζόνι θα ήσουν. Ναι. Τον Τζόνι το φίλο μου. Βάζει σεντερφόρ. Δηλαδή αυτό πάει στο 1-2 που δεν το έχει κάνει ποτέ. Να βγάλει ένα χαφ κεντρικό, και αμυντικό. Και να βάλει δεύτερο σεντερφόρ. Δηλαδή να παίξει με χαφ λιγότερο. Σε όλο το πρωτάθλημα αυτό γέμιζε τον άξονα του με οχτάρια, με εξάρια όταν προηγιότανε. Και ποτέ δεν έχει κάνει σε μια περίοδο που ο αντίπαλος είναι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το διάστημα να βγάλει χαφ. Πάμε σε διάλειμμα, ρε ύποπτο. Το κατάλαβες κόκκινε. Ύποπτο. Πού να το καταλάβω. Ύποπτο είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το 2310-90-90-90 είναι δικό. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, αλφα μη 3 κενό.
Ονοματεπώνυμο στο 54-344, ο εκπληκτικός διαγωνισμός για το μήνα Σούπερ Δόνων στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται. Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε το σκούτερ Honda Vision 110 αξίας 2.000 ευρώ και άλλα δώρα μοναδικά αξίας άνω των 5.000 ευρώ από τα 40 καθημερινά κληρώσεις. 9 και 20 και 11 και 20 στέλνετε μηνύματα συνεχώς, δεν το συζητάω. Αφήκω στα Δινίδη, όπως ήρθε το κινητό σου απλά με ένα τηλέφωνο στα 18133, έρχονται, το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπες στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφήκω στα Δινίδη, το τμήμα ανταλλακτικών ανοιχτά καθημερινά έως τις 5 το απόγευμα και την ημέρα του Σαββάτου. Αναλύσαμε τον ΠΑΟΚ, αναλύσαμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, το δυνατόν, μιλήσαμε για το σημερινό παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι τελικός, καθώς λέω ότι ο Ηρακλής με νίκη είναι στο κόλπο το play-off, με ήττα είναι μάλλον έξω από το κόλπο το play-off, δεν υπάρχουν πολλοί αγώνες, πολλά περιθώρια. Λοιπόν, απαντάω σε ένα μήνυμα και συνεχίζουμε. Ρε Κόκκινα, θα μπω στο τρυπάκι να σου απαντήσω, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν το κατάλαβες. Παρομοίωση δεν κάνει τον Ηρακλή χαζό. Απλά έκανε θέμα ότι πήδηξε χτυπώντας πόρτα-πόρτα. Κατάλαβες. Δεν χτύπησε καμία πόρτα-πόρτα. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος χτύπησε πόρτα-πόρτα? Λέει, ο Ηρακλής λέει χτύπησε πόρτα-πόρτα. Καμία πόρτα-πόρτα. Βήμα-βήμα έφτασε εδώ που έφτασε η ομάδα του προπονητή και είναι μαγιά του. Πάμε στον κόσμο. Πέντε στην αναμονή. Άλλον έναν. Χωράει. Το ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι και ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες. Και είναι ένας ακόμα γρήγορος. Θα τα αναλύσουμε αύριο αυτά. Αύριο θα τα αναλύσουμε αυτά. Σταμάτα ρε αναλύσεις αύριο ρε. Τι να πάω, πεθάνουμε αύριο. Βλάξ. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Ναι. Και αν πεθάνουμε, τι έγινε, πρέπει να αναλύσεις από σήμερα. Ναι, προλάβω. Και θα πεις να προλάβω να αναλύσω. Αλλά... Ναι, δηλαδή στην επικίνδυο τα λέω, τουλάχιστον πρόλαβα και έκανε και ανάλυση. Είσαι βλαμμένος κανονικός. Θα έρθεις να πιεις τζάμπα κονιάκι εκεί. Θα έρθω να πιω τζάμπα. Θα κάνεις το στεραχωρεμένο. Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ βράχος. Πού θα το πω αυτό? Στην οικογένεια. Ο Γρηγόρης είναι εδώ. Εντάξει, φάει κάνα κιλό ψάρια μετά. Στα δύσκολα ο Γρηγόρης ήταν πάντα εκεί. Πού ήσουν, ρε Κόκκινα, στα δύσκολα? Άντε ρε, πάμε στον κόσμο. Με τους οροσυλλέκτες, να πούμε, όταν είμαστε, πού ήσουν στα δύσκολα? Δηλαδή, τι, ήρθες, με είδες εκεί τυπικός. Ένα δεκάλεπτο, χάρηκες που με είδες ξάπλα. Έκανες το στεναχωρεμένο. Χάρηκα. Ήρθες, είπες στον Ανδρώνη, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Και σου λέω, Ανδρώνη, αυτό φοβάμαι. Ότι είσαι εσύ εδώ. Μόνος. Ενώ μου δυο λέει, είστε καλύτερα. Γρηγόρη, το διπλανό σου το λες μιμίκο από εδώ και ως το εξής. Την Παρασκευή στο ΑΡΤ πάλι κοκοκό έκανε με τον Αλέφαντο. Νιούτρο σπόρια. Γιατί? Γιατί είναι αντιαισθητικό. Και όταν είπε για τον Γιάννου, λέει, αμέσως την ίδρυγα την πέταξε. Λέει που έβαζε τον Πάοκ από δεξιά. Που τον έβαζε ο Πάοκ δεξιά. Όχι, τον έβαλε σε τερφόρο Πάοκ. Ψέματα είναι. Δέκατη στευρέ, για ποια πεντάδα μιλάτε? Αν κερδίσουμε ο Ηρακλής την πεντάδα, αλλάζω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Βρε καλό στη Βελγίδα, ακροάτρια! Ετοιμάσου την Τετάρτη. Ετοιμάσου. Βρε παραπονιάριδες. Καλά στο είπα, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Έπρεπε να σου το πω. Άσο ημίχρονο, τρίτο ημίχρονο διπλό. Δείτε βρε στο ετοιμότατο σωματείο την επάξια κατάκτηση του 55ου πρωταθλήματος. Δεν τρέπεστε βρε. Ούτε μία λέξη για το εντυμότατο σωματείο, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινέ μου. Μάλιστα. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Και δεν μου λέτε, δεν θέλω, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε και το ένα τυπικό μάτς την Πέμπτη, θα αναφέρεται από εδώ και πέρα, ευχόμαστε καλή διαμονή και παραμονή στην πόλη, στην ύφη του Βορρά, στην ύφη του Θερμαϊκού, στο εντυμότατο σωματείο, έτσι. Αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ από τους ακροατές σας. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, τι υπονοείτε για το μάτς του Αγρινίου? Δύο αποβολές προπονητών, πού τα έχετε ξαναδεί αυτά, κύριε Ραπτόπουλε? Εντάξει ρε φίλε, ναι. Σαν τις μπουνιές που παίζουν στο Rock Hudson στα έργα. Δύο προπονητές προπονητών και ένας ο προπονητής, ο μέτρ της άμυνας, που βάζει αλλαγή τον Παξεβανίδη στα χαφ και να παίζει με τρία δεξιά μπακ και με τρία ισαμενδικά χαφ, έβγαλε χαφ για να βάλει φορ και κέρδισε 2-1. Και εγώ δεν θα πιστέψω ότι ήταν καλά στα μυαλά του αυτός. Ο Λουτσέσκου. Βγάλε τον Λουτσέσκου εδώ να τον κάνω πέντε ερωτήσεις. Να του πω με ποιο σκεπτικό μου βγάζεις και βάζεις δύο φορ, τον αργό καπετάνο και τον Σκούρτη και έχεις ένα χαφ λιγότερο. Και μου παίρνει το κέντρο άλλος και μου κάνει 2-2. Άστερε την παραμύθα εδώ στην Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο. 3-0 σκόρ Ολυμπιακό Βέρεια δώσαμε. Ο άλλος έπαιξε το διπλό του Πανιωνίου, δίπλα ο κόκκινος. Τι σας πούμε, τι σας κάνουμε άλλο?
Βρωμιάρι... Την ανακοίνωση τη ΠΑΕ κοντά ξάντη, γιατί δεν τη διαβάζω. Α, έρε την παραμύθα τώρα. Πανόπουλο με βγάλει ανακοίνωση. Δηλαδή, γιατί δίνετε τα θέματα για να ρωτήσει τον προπονητή του ο Πανόπουλο γιατί έκανε αυτή την αλλαγή. Αν με ακούει τώρα ο Πανόπουλο, να βγει στον αέρα. Να πει γιατί ρε φίλε αυτή η αλλαγή. Εγώ που παίζω διπλό το μάτς και περιμένω να μου κάνει τρίτο στόπερ να κλείσω το 2 να πληρωθώ, γιατί με βάζει φόρτο σκούρτι, ρε. Και στο φινάλε. Αφού βάζεις το σκούρτι μέσα, βγάλει τον καπετάνο που έκανε τον κόλ, τι θα σου κάνει άλλο στην κόντρα. Λέω εγώ τώρα. Να σας ρωτήσω γιατί μου το είπε. Δεν μ' άρεσε η αλλαγή του. Δεν μ' άρεσε η αλλαγή. Ρώτησε κάτι ο κύριος Σάββας, σε αυτό το μάτς της Πέμπτης, μήπως θα ξεθάψουν και το ιστορικό πανό του Μπαράζ του Βόλου για να μας εύχονται ολόψυχα την κατάκτηση της πρόκρισης στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Εσύ τώρα για εκείνον τον Μπαράζ του Βόλου. Πάνε ρώτα το Μενέλο Χατζηγεωργίου τι έγινε εκεί πέρα και άσου πάω ξύδε ήσυχου. Γιατί για το πανό λέμε. Ρώτα το Μενέλο του Χατζηγεωργίου τι έγινε εκεί πέρα να σε πει. Εγώ το ρώτησα 5 φορές στον Κιανό Σταυρό όταν ήταν στα καλά του. Και ξέρει τι με έλεγε. Φύγε από εδώ, τσοκλάνι. Πάρε δράμα εδώ. Παλιά παιδά, παλιωτόμαρο. Δράμα. Με έδιωχνε. Δεν με απάνταγε. Τι έγινε. Εγώ προσπάθησα να βγάλω μια άκρη. Δεν ξέρετε αυτά τώρα δεν χρειάζεται. Δεν μου λέτε πώ το βλέπετε το μάτι τη Πέμπτη κύριε Δαπτόπουλε μου. Ποιος παίζει την Πέμπτη. Τετάρτη είναι ο δύσκολα το Ατρόμητο σε ΑΕΚ είναι δύσκολο μάτσα. Ατρόμητο σε ΑΕΚ είναι δύσκολο μάτσα. Ο Πάουκ το βγάλανε τον Πάουκ για να δουλέψει το μαγαζιά. Μάλιστα. Ήταν εντάξει, την Πέμπτη. Να προσέχετε λίγο αλλά την για να μην έχουν πρόβλημα και είναι Παοξίδες και Ολυμπιακοί όλοι. Του λένε για να δουλέψουν για τα μαγαζιά, καταλάβατε. Έτσι, μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, η ομάδα τη καρδιά σα τι έκανε χθες. Νίκησε, έσφαξε το. Έσφαξε την ομάδα της της Χαλκαδά της Χαλκαδάς, ωραίο του Λακαδά και καλά βρε κύριε Ραπτόπουλε μου. Αυτή είναι όταν έπαιζε ο Ντίνος ο Κούης η σημαία της ομάδας της καρδιάς στον Αγροτικό Αστέρα 10-0 τους είχαν κερδίσει μια φορά μέχρι ο Τσακπίνης είχε βάλει γκολ με τα κουνάκι. Την καλημέρα μου άντε αύρε. Φτάνει ρε, φτάνει ρε, σταμάτα ρε. Έλα την Τετάρτη να δεις πως θα μπει διαπιάνω σάκος. Λέει ένα πούλμα φουσκωτούς κατεβάζει ο Ολυμπιακός εδώ πέρα. Εντάξει, φέρτε τους στην Τούμπα εδώ τους φουσκωτούς. Να δεις τι έχει να γίνει. Να δεις τι έχει να γίνει. Πω 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 τι μάτς έχει να γίνει. Αυτά είναι τα μάτς. Όχι ξέρω εγώ Πανιόνιος, Βέρεια και Σέρες λέω, αυτό πάω Ολυμπιακός. Με τους Παοξίδες να περιμένουν να πεθάνει ο Σαββίδης για να τον ντύσουν. Έμαθες τι είπε κάτι λαϊκίστικα, κάτι ιστορίες. Ψάχνουν και τον δήμαρχο της Θέρμης τον Ρομπούζος. Καλά σε κάνει ο δήμαρχος της Θέρμης και θέλει τα ενίκια μπροστά. Όταν τον έβαλε Σαββίδη, το δήμαρχο της Θέρμης, κέτρεγε στην αποκεντρωμένη αποκέντρωση, πώς τη λένε. Αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, διοίκηση, πώς το διάλογο τη λένε. Αποκεντρωμένη αποκέντρωση. Ναι, για να σου δώσουν τα στρέμματα. Για να σου δώσουν τα στρέμματα, εσύ την έκανε Πουλόπουλος. Στον επόμενο. Και τώρα που την ζητά, σου ζητάει τα ενίκια. Καλά σε κάνει. Καλά σε κάνει. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Αριάνος από Αθήνα, τι κάνουμε. Να. Ραπτόπουλο, πρέπει να διαχειριστείς την εκπομπή στη τηλεόραση. Είναι 2,5 ώρες. Μία ώρα είναι χορηγή και η άποψή σας και 1,5 ώρα κροατές. Άμα δεν υπάρχει επικοινωνία, τώρα θα ξεκινήσει τα ασώδια, τις φωνές. Θα το βρεις τον τρόπο, δεν σε φοβάμαι. Αλλά κάπως πρέπει να το λύσεις το θέμα. Ναι. Ψιλοχαλάει, να ξέρεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πήρα μόνο και μόνο για ένα λόγο, γιατί διάβασα σε γνωστό site κυτρινό μαύρο ο γνωστού δημοσιογράφου την ανακοίνωση του Super 3, η οποία λέει όχι στον εφησυχασμό, ξυπνήστε επικεφαλίδα. Τι θέλω να πω κάποια πράγματα. Κατά τη γνώμη μου προσωπικά, δεν πιστεύω ότι δικαιούται ο Super 3 να λέει στον κόσμο του Άρη τι να κάνει. Οτιδήποτε. Είναι αναρμόδιος. Αναρμόδιος, μάλιστα. Ας μας βγάλει μια ανακοίνωση να μας πει τι έγινε με τα δελτία. Ας μας βγάλει μια ανακοίνωση να μας πει τι έγινε στο μάτς με την Καβάλα. Τι έγινε με την Μπούκα στο γήπεδο. Τι έγινε πρόπερι στο δικαστήριο για να πέσει η ομάδα γαμεθνική. Τι έγινε πέρυσι που έφυγε ο Κάμπος, ο Γαλανός και ο Πέρης. Και τι έγινε πέρυσι που δεν ανέβηκε η ομάδα με τα δικαστήρια και τις εκπτώσεις της ΕΠΟ και μηνυτήριες αναφορές. Ας μας βγάλει μια ανακοίνωση πρώτα να μας πει για όλα αυτά και μετά σαν φραντζάις μπορεί να το συμπαθήσω. Από τη στιγμή που μια μερίδα μεγάλη Αριανό τον έχει ακολουθήσει διαχρονικά για πολλά χρόνια και αυτοί καταφέρανε ό,τι καταφέρανε, είναι αναρμόδιοι να λένε στον Αριανό το τι θα κάνει. Απλά πράγματα μιλημένα εξηγημένα. Άμα θέλετε να είμαστε δίπλα σας,
Αλλάξε μυαλά και αποδείξε το. Αυτοί λένε ότι εμείς αλλάξαμε. Άμα αλλάξανε ρε φίλε, πώς γίνεται με τόση έντρια και τόσο παράσχημη ομάδα να παρέμεινε γάμα εθνική. Μάλιστα. Θα τους ρωτήσω. Ο, δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Εγώ δεν τους ξέρω. Για το χρόνο. Δεν ασχολούμαι μαζί τους, δεν ασχολούμαι και με τους παλιούς. Αυτά δεν τα ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Γκόγκος. Γεια σου ρε Γκόγκο. Μια ερώτηση να κάνω. Να κάνεις ρε Γκόγκο. Πάνε πόνταρε το 0-1 ή 0-2. Ναι, ναι, ναι. Την Πέμπτη τώρα παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, την Τετάρτη. Τετάρτη. Και Κυριακή παίζουμε εμείς. Ναι. Σωστά. Ναι. Ωραία, αυτό τίποτα άλλο. Στον επόμενο. Έλα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού την είδες την Καλύπτερα? Να πω το φιλαράκι μου ότι εντάξει, έχετε διπλό, σε λέω εγώ. Εννοείται. Διπλό. Μετά το φίλο σου από την Κασέλα, χαλασμένο χάπι, πήρε και έλεγε πέμπτη. Ας πάρε άσο ημίχρονο, άσο τελικό με 30.000 φιλάδες πες στην Τούμπα και ας ξυπνήσει την Πέμπτη να δει ακριβώς το αποτέλεσμα πόσο έχει έρθει μετά. Μην έρθει ένα-ένα. Ρε Τετάρτη παίζεις, κάτσε γιατί πρέπει... Τετάρτη, ξέρω εγώ που παίζεις Τετάρτη. Πρέπει να μου ήρθε το κουπόνι. Ναι, ας Τετάρτη παίζεις, αλλά αυτός έλεγε Πέμπτη. Όχι, και ρε, για να σου πω αποδόσεις βρε. Ναι, για να, και για λέω, να σου... άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Θα σου πω και το άσο ημίχρονο. Ημίχρονο μέσα ο ατρόμητος, διπλό τελικό. Αχ, από τώρα εσύ δεν μου είπες τι βλέπεις, τι είδες. Σχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Τι να δει ρε, βλέπει τι αυτός. Να παραπάνω. Τι να δει, ξέρει να δει κι αυτός. Λοιπόν, Τετάρτη, άντε ρε, πού είσαι κρυμμένο. Ναι. 7,5 ώρα ρε. Λοιπόν, 7,5 ώρα πάω Ολυμπιακός, 2,95 ο άσος. Ναι. 2,15 το διπλό. Ναι. Το χι πόσο? 3,05. Καλό είναι το χι. Άσο-άσο τι το δίνει? Α, αυτό δεν το ξέρει. Το άσο-άσο δίνει 6 φράγκα. Άσε ρε κοκκίνη που δίνει 6 φράγκα το άσο-άσο. 6 φράγκα να δώσει το άσο-άσο. Ναι. Να παίξουμε άσο-άσο. Άσο-άσο βέβαια. Να μην παίξουμε άσο ημίχρονο χι τελικό. Που είναι πιο όχι, κοντά. Με τίποτα. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δύο ματσάκια το. Να μην το παίξουμε ένα-ένα δηλαδή. Όχι, τίποτα. Όχι. Το λέω εγώ σήμερα διπλό και άσο-άσο. Ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να δω διαιτητή και μετά σου πω. Τι να άμα δει, παίξει γιατί. Ο Κίζας, είναι αρτιότατος, είναι... Παοκότατος. Μια χαρά είναι. Θα δεις χαρά που θα κάνει άμα το διορίσεις αυτό το μάτς. Εσύ τι το βλέπεις? Μεγάλη χαρά. Εγώ βλέπω. Αδερφέ, αν δεν δω διαιτητή δεν μιλάω. Είναι από τις λίγες φορές που λέω. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός στο κύπελο θέλει να κάνει επίδειξη δύναμης. Μακάρι να βγει ο ψεύτης. Λοιπόν, άκου τώρα, Μάρκο, ναι. άκου. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Χάνει το αίτητο. Είναι πλήγμα μπράβο. Για αυτόν. Μπράβο, ναι. Τρώει και την παπάρα με την Άντερλεχτ. Είναι πλήγμα και πρέπει αυτό. Πρέπει κάτι να δείξει στον κόσμο του. Άμα φάει και κανένα πλήγμα με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, μη σου πω ότι μπορεί να βγουν μερικοί Ολυμπιακοί και να πούν η χρονιά δεν ήταν καλή. Το πρωτάθλημα είναι δεδομένο. Δεν κάναμε βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Χάσαμε στο κύπελο. Μπάλα δεν παίξαμε δύο μήνες. Ενώ περάσει τον ΠΑΟΚ και πάει τελικό, ξέρω και το πάρει, τελειώνει για αυτούς καλά η χρονιά. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε με τον Γρηγόρη εδώ ότι ο Ολυμπιακός το μάτς του κυπέλου δεν είναι αδιάφορο, δεν είναι χαλαρό, δεν είναι. Μακάρι να βγούμε ψεύτες. Εγώ συμφωνώ με τον Γρηγόρη. Αυτοί δεν θα έρθουν εδώ να πούνε. Κύπελο είναι εντάξει, όσα βάλω και όσα φάω πάω και... Άμα δεν προκριθούν μια μεγάλη μερίδα φιλάθλων και οπαδών του Ολυμπιακού, θα πούνε μάγκες, δεν πατάμε καλά. Εγώ... Και εν όψη τίγρη του χρόνου, κρύβουμε τον κόσμο. Ο τίγρης τι έλεγε χτες? Ναι. Δεν είπε τίποτα ότι έχω 12 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Τώρα όλοι... λέει πρέπει να οργανώσουμε την ΕΠΟ. Όλοι ζούμε για το μάτς της Τετάρτης. Δεν μ' ακούς τι σου λέω. Να ακούω. Τώρα λέει πρέπει να οργανώσουμε την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ να την πάρουμε τώρα. Ποιος θα την πάρει? Ποιος την πάρει? Τίγρη speaking. Οι δυο δικέφαλοι. Οι δυο δικέφαλοι. Βέβαια. Έχεις δει πρωτάθλημα το σπάνε στη μέση και να το μοιράζουν στα δύο? Λοιπόν, Μάρκο, ο Τίγρης χρησιμοποιεί τον κοντό, το δικό μας, για να δημιουργήσει μια αντιπαλότητα. Μόλις την πάρει την ΕΠΟ, θα σε τραβήξει ένα πόρδο, ένα
να μην το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κτλ. Θα δει η ΑΕΚ στην Τούμπα, σου κάνει διπλό με διαιτησία και επειδή είσαι χαϊβάνι λίγο εσύ, είσαι λίγο. Ας σε κάνουν τεστ IQ να μου για να καταλάβεις ότι τα πράγματα εκεί πάνε, θα χειροκροτάς κιόλας. Δεν πιστεύω, φίλε. Δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύω. Μην πιστεύεις. Θα χειροκροτάς κιόλας. 30.000 πιλότες. Εσείς τώρα τι κάνετε. Ναι. Κάνετε, βάζετε πλάτη να πάρει ο Μελισανίδης την ΕΠΟ. Μιλάμε, είστε τα γάρια. Βάζετε πλάτη ουσιαστικά να πάει η ΕΠΟ από, από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Και εσείς μια γάρα. Όχι. Άμα θέλει να την πάρει, να την πάρει μόνος του. Να βάλει το γραμμένο, τον άγραφτο, κύριε Κανελάκη, και να τα πάρει. Όχι να τα πάρετε μαζί και να τα πάρουν οι άλλοι κάτω. Και να έχω εγώ σφαγή μετά με την ΑΕΚ και σαν να το χάσω να χειροκροτάς που δεν πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και το πήρε η ΑΕΚ. Στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Αμπρός. Σιγά σιγά. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα ρε Αλάνια. Έλα ρε, τι κάνεις. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Ντόνεσαι τώρα, σηκώθηκες. Όχι ρε φίλε, τώρα γύρισα από τη Λαϊκή. Σημαίνει μένει. Τώρα γύρισα. Έκανες καμιά 20 χιλιάρικα τζίρο σήμερα. Λοιπόν φίλε σας. Έκανες 20 χιλιάρικα ή δεν έκανες. Όχι ρε φίλε. Δεν μας ακούει κανένας ρε, μάσας. 18 και κάτι ψηλά. Βάλτα στο διπλό του Ηρακλή να φας με ονοκάματο. Λοιπόν φιλαράκια. Ρε βάλε να φας με ονοκάματο σου λέω. Δεν παίζω στοίχημα, εγώ τα έχω κόψει. Καλά, εδώ έβγαζε 10 χιλιάρικα και έλεγε και 30 χιλιάρικα. Βάζω με όποιον Ηρακλήδα θέλει για το πάω Ηρακλής. Και τώρα μας λες την ιστορία ότι δεν έχω λεφτά. Δεν παίζω στοίχημα, δεν έχω ανάγκη από λεφτά εγώ. Δεν παίζω στοίχημα. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Ναι. Ωραία, έχω... να ρωτήσω κάτι. Τα λεφτά από την ασφάλεια με το αυτοκίνητο που σου κλέψα, τα πήρε. Τα πήρα, ναι. Αφού δεν έχει ανάγκη από λεφτά, γιατί τα πήρε. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά να παίξω κουμάρια να οικονομήσω. Αυτό λέει. Τώρα ρε παιδιά με αλλάξατε, άλλο θέλω να πω, με πήγατε αλλού, θα τα ξεχάσω να πω. Σταμάτε ρε κόκκινα με τον πνευμόνι, χουρ χουρ χουρ. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Καράκια, ναι. Και εσάς και όλο τον κόσμο, σας καλούμε Τετάρτη 3 ώρα έξω από την Τούμπα, θα τσικνήσουμε με γάβρο εμείς. Δεν θα το πετάξουμε μέσα τώρα αυτή τη φορά. Α, μας κάλεσε ο Καραβασίλης ο Δημήτρης στον Τεσέο. Βάζει τα κρέατα λέει ο 60 βελόνης, για να έρθει ο Φαλακρόνης και ο άλλος ο 70 βελόνης, ο κόκκινος, θα βάλουν εκεί πέρα να... είμαστε καλά. Πάρε τηλέφωνο, άμα θέλει ο Βασίλης. Καραβασίλης, έπειρε τηλέφωνο. Ο Δημήτρης να πάρει τηλέφωνο. Θα σε πάρει τηλέφωνο, λοιπόν, κανονίζει. Εσένα δεν σε εμπιστεύω. Τον Κουτρόπουλο. Ναι. Εσένα δεν σε εμπιστεύω. Καλά, καλά. Θα μιλήσω με Καραβασίλη. Έτσι, έτσι. Πάει. Η Τούμπα λένε από σήμερα κηρύσσεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Ήδη άρχισαν να μαζεύονται τάγκς, πολυβόλα, αεροπλάνα. Θα γίνει φρούριο. Γιατί δεν ξέρω, ανησυχείς. Τα τελευταία μας πολύ φιλικά τα βλέπω. Εντάξει, στο πρωτάθλημα του χειροκροτήσαμε κιόλας, αλλά τώρα είναι κύπελο, είναι τίτλος. Πρέπει να το πάρουμε πάση. Ναι, γιατί ναι, σωστό. Το κύπελο είναι ένας εφικτός στόχος. Ενώ το πρωτάθλημα σου λέει τώρα τι να τρέχω, τι να κάνω. Σωστό, σωστό. Έχεις να υπογράψουν δίκιο. Μία. Έχω να πω κάτι. Θέλω να υπογράψουν τη νίκη οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το αίμα τους αυτή τη φορά. Τέλος. Γεια σας. Στον επόμενο. Έλα, φίλε, με το αίμα. Έλα φίλε! Καλησπέρα! Γεια χαρά! Γεια χαρά! Έλα. Πάνω σε αυτό που λέγατε πριν για τον Μελισανίδη και τον Σαββίδη, ναι. Απλά ένα σχόλιο ήθελα να κάνω, σύντομο. Αν διαφωνείς! Ο Μελισανίδης, ναι, όχι, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα, απλά ο Μελισανίδης, δεν λέω ότι είναι άγιος, αλλά βγαίνει μπροστά, μιλάει για διαιτησία, μιλάει για την ΕΠΟ, την ίδια ώρα που ο Σαββίδης. Πάει στην Αμερική και πάει και βλέπει. Ρε μάγκας είναι. Τον αρχιεπίσκοπο. Τον αρχιεπίσκοπο. Είπε κανείς ότι. Τα ετόπουλα θα μπει στον τάφο με του ΠΑΟΚ τη φόρμα. Το σκαρπίνι δεν ξέρω αν φοράει όταν πεθάνει ή το βάλουν με πέδιλο μέσα κτλ. Κάτι τέτοιες βλακίες να μου έλεγε. Σαν χλαμάρες. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Και ένα ακόμα σχόλιο. Ναι. Ο Μελισανίδης. Με το 1/10 των χρημάτων που έβαλε ο Σαββίδης. Για... ήταν ομάδα που κερδίζει τέτοια. Δεν τον τρώνε τον Μελισανίδη. Ακόμα ψάχνετε. Ο Μελισανίδης είναι Κιμ Φίλμπι. Είναι τον Κορλεόνε. Πώς θα τον φας και καλά κάνει. Πώς θα τον φας. Καλό ανθρωπάκι. Του τα τρώνε μια χαρά. Καλά κάνει και ο Αλαφούζος. Καλά κάνει και ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης. Οι οποίοι κρέμονται από το Μελισανίδη για να πάρουν την ΕΠΟ. Για να έχουν και αυτοί. Και θα αφήσει ρε φίλε τώρα με συγχωρείς. Αυτοί τώρα θα έχουν μια ηθική ικανοποίηση ότι δεν έχει Ολυμπιακός την ΕΠΟ. Το θέμα είναι ότι μετά την πάρει ο Τίγρης. Και θα τους κάνει πλάκα ο Τίγρης. Και αυτοί είναι ικανοί να πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο τους, γιατί δεν θα πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός και θα το πάρει ΑΕΚ. Είναι μεγάλος ψήστης ο Μελισανίδης.
θα σας κάνει τέτοιες πλάκες. Εγώ θα γελάω από εδώ. Το θέμα είναι την πάρω εγώ την ΕΠΟ, μόνος μου. Συγγνώμη, εγώ είμαι παδός της ΑΕΚ, όχι του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά οτιδήποτε, οτιδήποτε πέρα από τον Ολυμπιακό, για να αλλάξει μια κατάσταση, πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Ναι, εγώ είμαι της αντίθετης άποψης ότι την ΕΠΟ την παίρνει ένας, δεν την παίρνουν τρεις για να τη μοιράσουν. Δηλαδή, συνεταιρισμό τη γυναίκα σου δεν την παίρνεις. Έχει γκόμενο, μπορεί να έχει γκόμενο, μπορεί να έχει συνεταιρισμό, την παίρνεις. Εδώ η ΕΠΟ είναι σαν την γκόμενα με τα χρυσά φλουριά. Αλλά ρε Κώστα, να δούμε κάτι διαφορετικό. Το διαφορετικό θα δούμε τον Αρετόπουλο να σφυρίζει ΑΕΚ. Μες στην Τούμπα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ΑΕΚτής φίλαθρος θα μπορέσει να δεχτεί αυτά τα πράγματα που δέχεται. Άσερε τώρα το παραμύθι. Δεν αδεχτεί ο φίλαθρος. Ο οπαδός και ο φίλαθρος τώρα. Δηλαδή όταν κλέβαν οι Πασόκοι να πούμε ή είναι ο Δημοκράτες, οι οπαδοί τους λέγανε, ξέρεις τι λέγανε, αφού κλέβαν οι άλλοι. Είπε κανείς, ναι ρε τον παγκάσα τον υπουργό του κόμματος που υποστηρίζω να πάει φυλακή ή φέρε πίσω τα κλεμμένα. Εδώ ο Παπαγεωργόπουλος ήταν στο δικαστήριο και ήταν καμιά 500 ονοματέλεια απ' έξω και χειροκροτούσανε. Μπράβο, αυτούς όμως τους ξέκασες με υδροφιάνιο και τους εξαφανίσανε. Ναι. Άκου, στην Ελλάδα δύο είναι αμετανόητοι, οι Πασόκοι και οι Ολυμπιακοί. Αυτοί δύο είναι αμετανόητοι. Θα σου πω κάτι τώρα και θα το ρωτήσω και στον κόκκινο και το ρωτάω και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Άμα γινόταν Δευτέρα παρουσία, που πιστεύετε, σας ρωτάω όλους, και ήταν να διαλέξετε ποιος από τους δυο να αναστηθεί, ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ή ο Χριστός, ποιο θα διαλέγαν οι Έλληνες? Τον Παπανδρέου, ρε φίλε. Τον Παπανδρέου τα κοπρόσκυλα να δουλεύουν, να παίρνουν τζάμπα λεφτά και να βάζουν την χώρα μέσα. Και ο Χριστό, να πούμε. Ναι. Τον Παπανδρέου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Άντε, πάει. Πριν πάμε σε διάλειμμα, παίρνουμε στην πίνη. Καλό Εβιτάλ πίνουν εγώ, κύριε. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Σε μένα πες τον κόσμο, πώς το πάρει. Το πίνω, μια κουταλιά. Δεν τόσα μηνύματα, ρωτάνε. Μια κουταλιά. Τι πίνει και δεν μαζί. Για μη φωνάζετε με το Λάριγκα. Τώρα μπορείτε να μάθετε. Με το Λάριγκα να πούμε. Τι έχει ο Λάριγκα. Τι ο Λάριγκα, Χουάνι είναι αυτό. Ο Λάριγκα είναι. Τι είναι αυτό. Τι θέλω. Τώρα που με βρήκε χωρίς. Με τη μέση, τώρα παρακαλώ. Με κοιτάει με το ύφος έτσι του. Άντε να μην πω τώρα. Τώρα έτσι όπως σηκώθηκε απάνω, εγώ έχω τη μέση. Ναι. Με τα χέρια κάτω. Άμα σου κάτσω ένα μπουνίδι κάτω από το σαγόνι, ξέρεις πόση ώρα θα κάνεις να συνέλθει. Γκράκα, άμα στην κάτσω από κάτω. Έχεις χτυπήσει τη βάση τηλεόραση από τον Αδιονυσόν. Έλα. Να δεις τα πάθη. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ το πίνω. Κάθε πρωί δεν κάνω πλάκα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό, δίνει ενέργεια, δίνει καλή διάθεση, δίνει ευεξία και πολύ καλύτερο έντερο. Αλλά δεν το πείτε σαν που, όχι. Θα πίνετε μία κουταλιά της σούπας. Να κάνετε δουλειά. Δηλαδή τώρα άμα δίναμε βασιλικό πορτό, τι θα σας λέγαμε, πάρτε όλο το κουτί. Μην είστε και σαχλαμάρες. Πολύ καλό έντερο. Και θα έρχεσαι τα ψητά. Πολύ καλή χοληστερίνη, πολύ καλό ζάχαρο. Τα κατεβάζει όλα, δίνει καλύτερη διάθεση. Και για τις γυναίκες που είναι γριές πάνω από 50 χρονών, μπορεί να τις δώσουν και μία ερωτική, πώς τη λένε, ευεξία. 2310-200-500. Τώρα τηλεφωνείτε και μην παίρνετε το χιλητήρι τηλέφωνο εσείς που είστε πάνω από 50 χρονών και του λέτε μα τι βλακέις λέει αυτός, εμείς είμαστε γριές. Όχι, μπεμπέκες είστε. Διάλειμμα. Ναι, εσύ είσαι τεκνό. Εγώ δεν λέω ότι είμαι τεκνό, άλλοι διαμαρτύρονται. Somebody put something in my drink. Somebody. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Ένας μόνο πήρανε τηλέφωνο. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Να το κλείσουμε. 90-90 ξανά μάνα. 90 ψόφιο τον άκουγα τον κοντό σήμερα. Έχει άλλες 5 γραμμές ελεύθερες. Και φυσικά έχει και απόσυρση αυτοκινήτου. Αλλά και ανταλλακτικά από τους Αφούς Κωνσταντινίδης στο 18-133. Αν χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, πας εκεί, το βρίσκεις αυτοί και σου το δίνουνε. Μηχανές όλες με 150 ευρώ, καλά ακούσατε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Αλφα Μη 3. Κενό ονοματεπώνυμο στο 54344. Στέλνετε μηνύματα προκειμένου να συμμετάσχετε στο μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος θα κλειώσει, θα βγάλει 40 νικητές με ένα σκούτερ Honda Vision από τη Honda Βανόπουλος αξίας 2.000 ευρώ, με μπαγκαζιέρα και κράνος, με άλλα 39 δώρα εκπληκτικά
για όλους εσάς οι οποίοι θα συμμετάσχετε. Κληρώσεις καθημερινά 9 και 20 και 11 και 20 στην εκπομπή του Χρήστου Ρακάτση και στην εκπομπή του Γιάννη Πάγκου, του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Γιώργου Ζαΐρη. Και απαντάτε σε μια εύκολη ερώτηση αθλητικού περιεχομένου και από εκεί και πέρα γίνονται όλα δικά σας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 4 βλέπω στην αναμονή. Πάμε, παρακαλώ. Τελείω. Πάμε. Ναι. Ναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Κόκκινε. Εγώ είμαι που είχα πάρει και την Πέμπτη από το Κυλκής. Ναι. Καταρχάς θα πω δύο πράγματα. Ένα για το ποδόσφαιρο, για τον ΠΑΟΚ. Χθες, το Σάββατο δηλαδή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, καμία σχέση με τις προηγούμενες φορές. Δεν συμφωνείς Κωστή? Καμία σχέση τι? Ναι, τον είδα πιο... Μένα μ' άρεσε έτσι πως τον είδα. Ο ΠΑΟΚ φίλε ποιότητα μεγάλη πολύ δεν έχει. Έχει όμως παίκτες γρήγορους, διεισδυτικούς. Εύκολοι στον γκολ δεν είναι, αλλά κάνουν ευκαιρίες. Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα μπορεί να ευχαριστήσει το κοινό της παίζοντας ένα πιο καλό ποδόσφαιρο, προσέχοντας και την άμυνα. Δηλαδή, χωρίς να έχει μια άμυνα ανοιχτή και αφελής, μπορεί να κάνει πλευροκοπήσεις, ένα-δύο, σουτ, αυτά και να παίρνει και αποτελέσματα. Αυτό, άμα βγάλεις από μέσα παίκτες οι οποίοι είναι στο κουτί αργή, όπως είναι ο Μπερμπάτοφ, όπως είναι ο Κλάους, όπως είναι ο Τζιόλης, όπως είναι ο Σκόνδρας, εντάξει, όπως είναι ο Λέοβας που πρέπει να βγει οπωσδήποτε, για μια σκέρια το Ροντρίγκες, μπορεί να παίξει ο Ροντρίγκες από αριστερά με πλάτη το Τζαβέλα. Σίγουρα οι δυο χαφ, Τζίμι Ροτ και Κάτσε, στα βοηθητικά μαρκαρίσματα και πάνω στο Φορτούνι, να βγάλει άμυνες και επιθέσεις μέσα από τις άμυνες. Μέσα από καλές άμυνες να βγάλει επιθέσεις. Ναι. Χτυπιέται ο Ολυμπιακός. Χτυπιέται ο Ολυμπιακός. Ναι. Στα center back του και στα αμυντικά του χαφ. Χτυπιέται. Θα λείπει και ο Μαζουακού με τον Λαμπελάου, κάτι τέτοιο είδα. Είναι μεγάλη απώλεια ο Μαζουακού. Ναι. Είναι, είναι. Και κάτι ακόμα, ένα άλλο θέμα για τους πρόσφυγες με τους μετανάστες. Εδώ πέρα εγώ είμαι από το Κυλκής. Έχουν φέρει σε 4 διαφορετικά μέρη, έχει γεμίσει ο τόπος. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Στείλανε σκηνές, να πούμε 800 σκηνές, πόσες στήσανε εδώ πέρα. Μας έχουν τρελάνει. Δηλαδή, έλεος, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Εντάξει, οι ειδήσεις δείχνουν αυτά που θέλουν να δείξουν, δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Η οποία πραγματικότητα είναι... Τώρα είναι περιττό να το πω εγώ αυτό. Απλά έχουμε συγχαθεί να, πούμε, να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια εδώ πέρα. Στάσου ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Με αρρώστησε για να προλάβεις να συγχαθείς. Ένα λεπτό. Όχι, δεν το λέω, μην με παρεξηγείς. Ένα λεπτό και οι δύο. Σταματήστε λίγο. Φίλε, η Ελλάδα έχει πάρει λεφτά για να έχει το μεταναστευτικό. Και έχει πάρει λεφτά. Εδώ μεταξύ μας έχει πάρει δεν λεφτά. Υπάρχει αυτό που λες, Δραπτόπουλε. Έχουμε πάρει λεφτά, φίλε. Έχουμε πάρει λεφτά. Οπότε, ούτε τρόφιμα στους μετανάστες, ούτε αγαπούλες στους μετανάστες. Να πάει το κράτος και δεν υπάρχει αυτό που λέει, είναι βλακία. Στάσου λίγο, ρε. Πήραμε πολλά λεφτά. Ναι. Για το μεταναστευτικό. 3 δις πήρε η Τουρκία, ρε. Πήραμε, η Ελλάδα. Πήραμε λεφτά πολλά για το μεταναστευτικό. Καμία σχέση, φίλε. Άκουσέ με. Και αυτά που λένε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 80% φορολογία μας έχει το ελληνικό κράτος. Θες να ανοίξει ένα μαγαζί και βγάζει καρκίνο. Κανένα φράγκο στους μετανάστες. Τα έχουν πάρει τα λεφτά το κράτος. Αν θέλουν η εκκλησία να τα δίνει η ίδια και όχι να τα μαζεύει από τον κόσμο. Και το κράτος να ανοίξει τα λεφτά που πήρατε εσείς τους μετανάστες. Γεια σου φίλε. Δεν μπορεί εγώ κύριε. Άρη, για. Δεν μπορεί εγώ κύριε. Άρη Γερά, εσύ θα ξαναφέρεις. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Άρη Γερά. Πάνω μου πας. Σοβαρό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ να έχω 80% φορολογία και να με βάζεις στα μίντια πλήρωσε και το μετανάστη το φαΐ. Όχι ρε φίλε. Τι να πληρώσω άλλο. Δεν μπορώ να είμαι εγώ άνεργος 60% στην πόλη και να μου φέρεις το μετανάστη. Τα πήρες τα λεφτά Τσίπρα. Τα πήρατε τα λεφτά. Ποιος τα πήρε? Τα πήρε το κράτος τα λεφτά. Α, πού τα πήρε? Τα πήρε από την Ένωση. Για το μεταναστευτικό. Τα πληρώσω εγώ. Δεν τα πήρε. Δεν τα πήρε. Πάει στον κόσμο. Πού δεν τα πήρε? Έχουν κάνει άλλα εγκλήματα. Έλα, πάρε δρόμο. Παίξε μπάλα. Δεν τα πήρε. Πάμε, καλημέρα. Άρη Γερά, εσύ θα ξαναφέρεις τον μπάσκετ στο Βορρά, λέει ο φίλος. Λοιπόν. Άκου τώρα, εμείς κάνουμε μια σοβαρή τοποθέτηση για τον Μπάσκετ. Έχω διαβάσει το λέω. Το κόκκινο στο λέω. Άρη Γερά. Καταρχήν. Λέει ο φίλος. Λοιπόν. Δηλαδή, αυτό σε κάνει έρωτα κανονικά. Αυτό εκεί που την ώρα που μιλάς σοβαρά, αυτό... ανεβάζει τροφή. Εσύ, λες... Πετάει ο κόκκινο εκεί. Άρη Γερά. Όσο... Αυτό που είπες είναι σοβαρό. Βέβαια είναι σοβαρό, ρε. Αφού είσαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Πήρα τα λεφτά. Δεν τα δίνουν στους ευρωφωνηπιακούς σταθμούς.
τους φορολογούνε. Πήραν τα λεφτά στο μεταναστευτικό. Τι λεφτά είναι αυτά, περίμενε. Άντε για να μιλήσουν σοβαρά. Ρε, πήραν τα λεφτά. Τι λεφτά είναι αυτά. Τι λεφτά, ευρωπαϊκά λεφτά. Αυτό είναι συγκεκριμένο κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κονδύλιο, ρε, ή δεν είναι. Είναι. Γνωρίζεις τι χρήματα είναι. Πόσα είναι, ρε, εσύ που ξέρεις, για πες το νούμερο. Γνωρίζεις πόσα είναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζεις το νούμερο. Δοθήκαν στην Ελλάδα 80 εκατομμύρια ευρώ, ναι, τη στιγμή που δίνουν στην Τουρκία 3 δις. 80 εκατομμύρια. 80 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις γιατί δοθήκαν. Να πάω να τελειώσω. Γιατί δοθήκαν. Για τα hot spots, ξέρεις ποιος τα πήρε τα hot spots. Ποιος τα πήρε. Όχι, αυτά ξέρεις, μιλάς. Ο Κόκκαλης τα πήρε, ρε βλάκα. Μιλάς για κάτι που δεν ξέρεις. Τι είναι τα hot spots. Τι είναι. Τι είναι τα hot spots. Λες σοβαρή άποψη. Τι είναι, για πες. Ρε, πήρε τα λεφτά. Ποια λεφτά πήρανε, ρε. Μας δουλεύουνε, ρε. Αυτοί που κυβερνάνε είναι για δέσιμο. Λένε ναι, ναι σε όλα. Οι χειρότεροι όλων είναι. Φασισμός είναι αυτό που έχουμε. Τους κοροϊδεύουνε. Δική σου ήταν. Πασόκλη. Είναι δική μου αυτή. Αντρεβλάκα, κάτσε κάτω. Ή πήγες να μιλήσεις σοβαρά. Πασόκλη. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Εσύ ανέβαινε στις κολόνες. Μας κοροϊδεύουνε στους λογαριασμούς. Μας δουλεύουνε. 80% φορολογία. Το μεγαλύτερο, το χειρότερο καθεστώς δεν έχει κάνει τέτοια φορολογία. Δεν τα πήρανε. Γιατί δεν τα πήρανε. 80 εκατομμύρια ευρώ με τα 3 δις που δίνουν οι Τούρκοι. Πάρε καμπάρι. Τι παίρνουν οι Τούρκοι, ρε κόκκινε. Εγώ ξέρω. Στην Ιδωμένη τι έγινε σήμερα, ξέρεις, επειδή παρακολουθείς. Για πες μου, τι έγινε. Τι έγινε στην Ιδωμένη. Τι έγινε, έγινε τίποτα. Τι έγινε στην Ιδωμένη σήμερα. Τα Σκόπια το παιχνίδι παίζουν τώρα, το πήρες καμπάρι. Ότι τώρα το χρησιμοποιούν όσο τίποτα και σου λέει θα μας πείτε Μακεδονία. Άμα γουστάρετε, αλλιώς δεν ανοίγουμε σήμερα. Γιατί μέχρι και τα Σκόπια μας βλέπουν. Το πάζε, συγγνώμη. Τα Σκόπια. Και πάει αργά, βρε, ό,τι να είναι. Το όνομα το χάσαμε από τη στιγμή καλά. Ήρθε ο Μάκης ο Ψωμιάδης στην Ελλάδα. Στο διαβατήριό του έγραφε Μακεδονία. Και τον περάσαμε εμείς. Ένα σκασμό. Κάτσε, ρε κόκκινε. Εκεί... Τα Σκόπια και η Βουλγαρία. Από την Ελλάδα κρατιούνται οικονομικά. Από τι επιχειρηματίε έλεγχο. Α μην πηγαίνανε, α καθόταν εδώ. Τι να κάνουμε. Τι να κάτσουν εδώ, ρε, με αυτή τη φωνή. Το όνομα το χάσαμε, κόκκινε. Τη στιγμή που το Βουλοκαίρι εκεί έγραφε Μακεδονία. Και εμείς ο υπάλληλος άφησε το Μάκη το Ψωμιάδη και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Δεν και έλεγε. Και έλεγε Μακεδονία. Εκεί το έχασε το όνομα. Τώρα χάθηκε, θα το χάσει. Τελείωσε το όνομα. Πάει στον κόσμο. Πάνε στον Μίλες κόσμο. Ό,τι να είναι. Άιντε. Πάμε. Ό,τι σου κατέβει. Πάμε, ρε. Πάμε. Και εσύ που είσαι αυτό, πάρε ένα μετανάστη στο σπίτι. Είσαι καλό άνθρωπο. Δεν είπα ότι είμαι καλό άνθρωπο. Μίλε βλακίε. Χριστιανό. Είπα, λέει κάτι σοβαρό. Ιδέα δεν έχει, τα πήρα τα λεφτά. Τέτοιο χριστιανό που είσαι καλό άνθρωπο. Πάρε ένα. Γύρνατο, ναι. Γιατί χρήμα είναι τώρα. Γιατί εσύ να μην πάρει. Καλά, καλά. Έλα, ρε φίλε. Τώρα που ήρθε στην υφάνεια του, θέλω να σου κάνω εγώ ανάλυση. Τώρα, ανάλυση συστήματος αγώνα. Μας μίλησε τώρα. Τι έγινε τώρα. Τώρα που ήρθε στην υφάνεια τη γειτονιά σου, φωνάζει τώρα. Εγώ στην όταν ήταν στο νησί, ήταν καλά, οι μετανάστες. Υφανέτ, τώρα που ήρθαν στην Ιφανέτ. Τι γινόταν στην Ιφανέτ τόσα χρόνια, ξέρεις. Τι γινόταν στην Ιφανέτ. Όλοι οι αναρχικοκομμουνιστές στην Ιφανέτ. Α, έτσι, Ναι. Εκεί που δούλευαν οι γιαγιάδες μας. Ξέρω τι είναι η Ιφανέτ. Τι είναι η Ιφανέτ. Τι, η Φαντουργία ήταν. Η μεγαλύτερη κλωστοϊφαντουργία ήταν. Αφού να χάιβα. Πού να ξέρω εμένα. Εμένα η δική μου βιομηχανή ήταν. Δεν δούλευαν οι εργάτες. Κόκκινε. Άντε βρε εσύ τώρα, μα είπε 150.000 μόνο οι τόκοι που παίρνει κάθε χρόνο. Αλλά όταν ήταν. Αλλά όταν ήταν, δεν τα έβγα στο κουμάρι, εγώ δεν πειράζει. Μπράβο, μαγιά. Ούτε στο κουλοχέρι τα έβγα. Μπράβο σου. Ούτε στο καζίνο πήγα. Μπράβο σου. Μήπως πρέπει. Άξιος. Άξιος. Το μάτι σου, το νηστικό θα πέσει. Όχι το δικό μου, εσύ και λαϊδάς. Και λαϊδάς. Εσύ και λαϊδάς. Νηστικό μάτι. Και τι αμάξι πήρε, πάει το αμάξι. Θεός χωρέστο. Και τι πήρα αμάξι 20 ετίας, το πήραξε η μάρκα. Το γουρσούζι. Πάμε ρε στον κόσμο, μιλάω και μαζί. Δεν ξέρει να οδηγά. Κόψτε να ρε. Κόψτε να ρε. Μην μου γίνει το μυαλό. Μην του πα το κεφάλι τώρα. Κόκκινε, κόκκινε. Όταν ήταν στα νησιά οι μετανάστες, ήσουν αγάου γάου. Τώρα που ήρθαν στην Ιφανέτ, τι είναι κακό ο Τσίπρας, τι πασοκόσκυλο είναι. Νησιά. Από τα νησιά. Από τα νησιά το τώρα θέλω, θέλω να αλλά όταν στην παραλία που με κάνει στον Μπρούκλιν. Και δεν είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες. Πάρε ένα πρόσφυγα. Εντάξει. Άντε φασιστόμουτρο. Πάρε. Πει μετανάστες. Πάρε εσύ ένα που του αγαπά πολύ. Που σου κουβαρντά εσύ. Οι γιαγιάδε μα και οι παππούδε μου μετανάστες δεν πήγανε. Ναι. Δηλαδή από την. Πού πήγανε μετανάστες. Από που ήρθαν από τη Βυθινία και τη Σινόπη και από τη Σμύρνη. Δεν θεωρούταν μετανάστες. Εντάξει. Πρόσφυγες ήταν. Και του λέγανε Τούρκου εδώ. Το ξέρει. Πάρε και αυτούς εδώ. Το ξέρεις! Βέβαια. Άιτε ρε πάμε. Μιλάς για όλα. Άσχετε. Πάρ' τους ρε κόκκινε. Άσχετε πανίβλακα. Γλώπω με χέρια. Άντε τη σκοπάλα του Μετρόπολης. Πάμε ρε στον κόσμο. Δεν αντέχω. Πάρε στο αυτό ρε κόκκινε. Γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι χριστιανή. Ας πάει και η εκκλησία να πάρει καμιά κοσαριά, να ταΐσει. Δεν είμαι οικονομικός εκκλησίας, μιλάμε με το οικονομικό της εκκλησίας. Ας πάει ο φίλος ο αρχιεπίσκοπος. Να πας να βρεις το Παναγιώτατο και να το μιλήσεις. Να πουλήσουν καλά από αυτά που βρήκαν. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Από αυτά που βρήκαν στον. Πώς το λέγανε τον αρχιεπίσκοπο που πέθανε από καρκίνο, πώς το λέγανε.
Όχθε μου, Χριστόδουλο. Το Χριστόδουλο που το έβρικα τα μανικετό που πάει με 1 εκατομμύριο. Α τα πουλήσω όταν είσαι του μετανάστε, αφού είστε καλοί άνθρωποι. Παρακαλώ. Καλοί άνθρωποι όλοι. Πάμε στον κόσμο. Άιντε. Ναι. Ναι. Ο Χριστός δεν αναστηθεί ο Παπαντρέου, ρε. Ε. Μετανάστε, ε. Τώρα που ήρθα στο κεφάλι σου δεν σ' αρέσει. Ωραία. Ήταν μακριά στη γυναίκα, ήταν καλά, ε. Φώναζε και λαϊδούσε. Έλα, ένα σκύλο πήγε να βάλει σπίτι σου και έφυγε. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Εγώ έβαλα. Δραπέτευσε άλλη πόλη. Τάιζα σκύλο σπίτι και ταΐζα σκύλο σπίτι. Έλα, φίλε. Εσύ δεν ταΐζεις τίποτα. Έχει ψυχή να ταΐζεις τίποτα. Έλα, φίλε. Α, συνεχίσει να μιλάτε. Α, στον άρε τώρα. Για λέει. Σταματήστε λίγο. Τι να σταμάζε με το βλάμενο. Και ο ένα έχει δίκιο και ο άλλο έχει δίκιο και οι δυο και τα σκυλιά. Κόψτονα. Κόψτονα να μα πει μα τι κάνει. Κόψτον, κόψτον. Άμα μα πει δραμάλι τη κοινωνία σε εμά και τα σκυλιά. Όχι, ρε, για άρωμα του Θεού. Για πες, φίλε. Παιδιά, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Και τώρα μα ρίχνει τι στροφέ. Περίμενε, φίλε, έχω είδηση. Για τις φίλες ακροάτριες, ενδιαφέρει και εμάς τους άντρες. Το ιχθυέλαιο μεγαλώνει το στήθος κατά 30% σε μία εβδομάδα. Με τι? Με το ρολόι, αυτό που το λες. Το ιχθυέλαιο, σου λέω τώρα, βρήκα είδηση στο διαδίκτυο. Και την αναπαράγω, ναι. Κορίτσια από σήμερα, ιχθυέλαιο. Όχ, θα γίνει χαμός. Τη γυροβίζιον θα γίνει. Θα γίνει χαμός. Θα βγαίνουν κάτι τύποι περίεργοι. Δεν μου λες εσύ το ψάρι πώς το ψήνεις, μόνο από τη μία μεριά ή και από τους δύο. Παναγία μου. Λοιπόν, ήθελα να πω. Το ψάρι πώς το ψήνεις εσύ. Τι? Το ψάρι πώς το ψήνεις και από τις δύο μεριές ή μόνο από την. Όπως το πλένουν στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής μέσα στον αποστομπόση. Κοίτα, φίλε, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Στο ψάρι και από τη μια και από την άλλη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτές οι μαγκές, ας πούμε, από τη μια και από την άλλη, που λένε και κάποιοι από άλλα ραδιόφωνα, δεν τα γνωρίζω. Εγώ είμαι με τις γυναίκες, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω, δεν έχω πρόβλημα με κάτι άλλο. Όχι πρόβλημα, θέμα με κάτι άλλο. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Όχι. Από προσανατολή. Το μόνο ντέρμπι που έχει πάρει ο Στραματζόνι στην Ελλάδα είναι η σοκολάτα, ρε αλήτη. Στείλ το πιο μπροστά να το δημοσιεύσω. Θα το βάλω μεθαύριο τώρα. Καλό. Ναι. Ναι. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ δουλεύεις, ναι. Την κοινωνία. Λοιπόν, φίλε Γρηγόρη. Ναι. Είμαι από Γερμανία. Δεν ξέρω αν καταλάβεις ποιος είμαι. Ναι. Να λες πάρτε τηλέφωνο και πήρα. Ήθελα να σε ενισχύσω. Ναι, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Okay. Και πες τον διπλανό σου, μη σε κολατρίζει πολύ, γιατί αν έρθω εκεί θα γίνουμε από 3 χωριά. Αφού δεν τον παίρνει τώρα, εντάξει, τώρα είναι ντροπή. Αυτό είναι ρωσιλιά, σε χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, σιγάρε φίλε, φαρβατήλα πολύ μυρίζεις, ρε φίλε. Ξέρεις ποιος είναι? Ποιος είναι? Για να σου πω και ποιος είναι. Για πες μου ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος σου έδωσε τα εισιτήρια. Ναι. Δεν θα πω όνομα. Ναι. Παντελή, δεν λέω επίθετο. Άστο. Ποια εισιτήρια με έδωσε? Είναι αυτός ο οποίος ήθελε να αφήσει τα εισιτήρια, ναι, να τα πάρω, ναι, και δεν μπόρεσα να συναντηθώ μαζί του. Ναι. Εντάξει. Προκειμένου να τα δώσουμε σε ακροατές που δεν έχουν την οικονομική άνεση. Και τι πρέπει να κάνω εγώ, να φοβάμαι τώρα? Να φοβάσει όντως. Μη φοβάσει. Όχι να τον κάνει μαγκές, να φοβάσει. Δες λίγο, Γρηγόρη. Λέγε, Παντελή, η δουλειά πώς πάει? Τηλέφωνο. Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε. Υγεία έχουμε, αυτό μας ενδιαφέρει. Και δουλειά, όταν είσαι υγεία και δουλειά. Η Μέρκελ είπε καλή κουβέντα για την Ελλάδα και ανησυχώ. Ότι έχει δίκιο η Ελλάδα για το μεταναστευτικό. Γιατί δεν έχουμε πάρει λεφτά, βέβαια, γι' αυτό. Εντάξει, Γρηγόρη, άκουσε με λίγο. Αφού σε πήρα τηλέφωνο, θέλω να σε συγχαρώ, διότι είσαι το αφεντικό της πόλης. Μου επιτρέπεις να σε συγχαρώ? Είσαι το αφεντικό της πόλης. Σαν Ηρακλή. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Δεν με συγκινεί, ρε εσύ. Λοιπόν, το αφεντικό της πόλης στο μπάσκετ είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι στην ξυφομαχία ή στο τένις, δεν ξέρω πού διάλογο είναι. Λοιπόν, και πάλι θέλω να συγχαρώ που είσαι το αφεντικό της πόλης. Δεν θα αντέξεις, ρε φίλε, το κύπελο που θα πάρει ο ΠΑΟΚ μετά από ένα Αργιανός μήνα. Αργιανός είναι. Ναι, Αργιανός είναι. Φαίνεται, Αργιανός είναι. Από το χαρακτήρα του φαίνεται ότι είναι κοπρόσκυλο, να πούμε. Τι λες, σοβαρός άνθρωπος. Ποιο Δερβίση δεν έχω γνωρίσει. Δερβίση Αργιανό έχω χρόνια να δω. Εντάξει, το ξέρω. Αργιανό θα είναι ή πολύ. Τέτοιο ή πολύ Δερβίση. Αργιανό, Δερβίση, συγγνώμη φίλε που το λέω, δεν σε ξέρω. Εγώ το λέω. Αλλά χρόνια έχω να δω Δερβίση Αργιανό. Εγώ το λέω ότι μακάρι να υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι σαν τον Παντελή. Συγγνώμη. Για πολλούς λόγους. Τι δουλειά κάνεις, ρε Παντελή. Όχι, θα τον κόψω. Τρέπεσαι να το πει. Δεν το πούμε. Τρέπομαι. Όχι, δεν κάνει διαφήμιση. Τι παλικάρι είσαι, φίλε. Άμα κάνει διαφήμιση, θα την πληρώσει. Αν θα κάνει διαφήμιση, θα την πληρώσει. Σιγά, σιγά. Δεν αδερφεί ο Παντελής. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πει εκεί ο Γρηγόρης, θα στα πει. Δεν μου λες, ρε Κωστή, εσύ είσαι Δερβίσης. Τι είναι? Είσαι Δερβίσης. Τρελός, ρε. Εγώ είμαι, φίλε, ανάλογα το ποιο είναι απέναντι.
Αν ο απέναντι είναι εντάξει, είμαι δύο φορές εντάξει. Αν ο απέναντι είναι σαν και σένα, δεν είμαι εντάξει. Σαν το είσαι δερφής, ναι. Δηλαδή. Άρα είσαι αριανός. Ορίστε. Δεν είσαι αριανός. Ή είσαι αριανός. Λέει, αυτά τα θέματα, είσαι αριανός, είσαι πασοξής, είσαι χριστιανός, είσαι Έλληνας, τα έχω ξεπεράσει. Είμαι κάτοικος γης. Απλά λέω, ανάλογα τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, μπορεί να είναι ένας αριανός που έχω εγώ, δύο φίλους αριανούς πολύ ωραίους, και να έχω μια, ξέρω εγώ. Έχεις δίκιο, εντάξει. Ναι, ανάλογα τον άνθρωπο τώρα, πέρα από την πλάκα. Τώρα, δίκιο, ανάλογα τον άνθρωπο. Είπες ότι είσαι άνθρωπο. Είμαι φυσιογνωμιστής. Αν δω έναν άνθρωπο και τον συμπαθήσω, μου παίρνει τα σόβρακα. Αν δω έναν άνθρωπο και τον αντιπαθήσω, είμαι κακός, πώς να σου το πω. Αλλά είμαι πολύ καλός και πολύ κακός. Μεσαίος δεν είμαι. Έχεις δίκιο, σ' ακούω πολλές φορές στο ράδιο, οι απόψεις έτσι που τα λες χήμα κτλ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, καμιά φορά εγώ είμαι υπερβολικός όσον αφορά την περιγραφή. Ο κόκκινος είναι υπερβολικός όσον αφορά τους αριθμούς. Με ξέρει ο Παντελής, ρε σταμάτα. Ό,τι του έχω πει αυτά ήταν. Μην στεναχωριέσαι. Τι? Ό,τι του έχω πει μέχρι τώρα, ό,τι τον είπα αυτά ήταν. Άστο. Μην την ψάχνει. Άμα τον γνωρίσω τον Παντελή από κοντά. Είσαι και από κοντά τον γνωρίζω. Άμα τον γνωρίσω τον Παντελή από κοντά θα καταλάβω τι παραμύθια τον έχει πει και τι φανφάρι. Να στον δώσω το τηλέφωνο του μετά να μιλήσει. Αλλά πού να πάρει Γερμανία, θα ξοδευτεί. Γεια σου, ρε Παντελή. Έγινε, άντε. Χαιρετώ το αφεντικό τη πόλη, χαιρετώ και τον φίλο του Κωστή. Να σε καλά, παρακαλώ. Παντελή. Κόκκινε, εγώ όταν ξοδεύω, το χέρι μου δεν τρέμει. Έχω ψυχή και ξοδεύω. Εσύ έχει ψυχή να ξοδέψει. Όχι, ρε Παντελή. Δεν έχει ψυχή να ξοδέψει. Μόλι είπε ο Κλαδά ότι κερνάω, ότι είπε ο Κόκκινο, βάλε 100 καφέδε και 100 τόστ στη γενέθλιά σου, άλλαξε 15 χρώματα. Κρατήθηκε όρθιο, αλήθεια. Δεν παραπάνω. Εγώ κόκκινα, άμα θέλω να κεράσω τα γενέθλιά μου, θα κεράσω αυτού που γουστάρω. Εντάξει. Γιατί εδώ στο Μετρόπολη μπορεί να έχω και πέντε που να μην του γουστάρω. Και δεν θέλω να φάω γλυκό από τα γενέθλιά μου. Εντάξει. Καλά. Άμπρα. Επόμενη γραμμή. Δεν θα πάρω εγώ από το ζέλο τούρτα και λουλούδια, ξέρω εγώ, και ουίσκι εδώ να κεράσω, ξέρω κτλ. Θα πάω εκεί που ξέρω. Κατάλαβε. Εκεί που θέλω, μάλλον. Άντε να σου το πω. Και σταμάτα να παίζει με το Facebook και με το κινητό. Όχι. Ναι. Απαντάω σε απειλές. Παρακαλώ. Σε απειλές, γιατί πρόσεξε ναι, καλά, εγώ. Γιατί οι απειλές μεγαλώνουν. Καλημέρα, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε μου. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, κύριε μου, εσείς μιλάτε. Γεια σας. Θεωρώ ότι έχουμε όλη η ηθική υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ηθική υποχρέωση έχουμε. Υλική υποχρέωση δεν έχουμε. Υλική σίγουρα δεν έχουμε και είμαστε δύσκολα. Δεν λέμε. Αλλά ένα πιάτο φαΐ, ας πούμε, δεν πρέπει οπωσδήποτε. Να δώσει η Εκκλησία πιάτο φαΐ. Τόσα κέρδη. Η Εκκλησία θεωρεί ότι. Να δώσει ο Δήμος. Να δώσει ο Δήμαρχος από τα κέρδη που έχει. Να έρθει ο Παπαγεωργόπουλος από αφού έφαγε με το λεμούσια. Ο γιατρός που του υπέγραψε ότι έχει 67% αναπηρία 69. Να τον κάνουν τραπέζι. Να έρθει ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης και όλοι οι μεγάλοι παράγοντες, κασιδόκοστες, ιστορίες κτλ. Για να πληρώσουν. Εγώ δεν έχω καμία υποχρέωση. Καμία υποχρέωση δεν έχω. Να πληρώνω το φόρο. Να παίρνουν αυτοί τις επιδοτήσεις και να ταΐζω εγώ το μετανάστη. Όχι, ρε φίλε, δεν τον ταΐζω. Όχι. Να πάει ο Άνθιμος, που είναι καλός χριστιανός, να πάει ο Δήμαρχος, να πάει ο Δήμαρχος και να τελειώνουμε. Ο άνθρωπος είναι για φυλακή και ξύλο. Γιατί εγώ τους έφερα, φωνάζεις εσύ με την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους έφερα, όχι, εγώ τους έφερα, ρε. Λοιπόν, η Εκκλησία τα πληρώνει φόρους, η Εκκλησία, ρε. Πού τους πληρώνει, ρε. Πού πληρώνει φόρο η Εκκλησία. Εγώ πληρώνω φόρο. Δεν έχει ιδέα. Δεν μου λες. Άσε με. Οι εφοπλιστές πληρώνουν φόρο. Όχι, ρε, δεν πληρώνω. Γιατί δεν πληρώνω φόρο. Γιατί δεν πληρώνω φόρο. Για πες τι ξέρει. Ξέρω εγώ, έχουν δώσει στο κράτος. Δεν έχουν δώσει τίποτα. Τι έχει, για ποιο λόγο δεν πληρώνω φόρο. Για να μην πάρουν τα πλοία και φύγουν και πάνε με ξένες σημαίες. Οι εφοπλιστές δίνουν ένα αντίτιμο 24.000 κάθε χρόνο. Ναι, πολλά δίνουν, ρε. Και τελειώνουν. Ναι. Εντάξει, και ό,τι θέλουν το πράγμα. Και θα το μετανάστη μάπα. Όχι, ρε φίλε, επειδή κατηγορεί. Όχι, ρε. Η ΑΕΠΣΟΝ τι φορολογία. Μισό λεπτό. Ρε, περίμενε, όλα τα ξέρεις. Μισό λεπτό. Μα κάνουν να νιώθουμε ένοχοι που πεινάνε οι μετανάστες. Μα κάνουν οι στάι, οι τρέμοι και ο Ευαγγελάτος να νιώθουμε άσχημα για που πεινάνε οι μετανάστες. Εσύ πρέπει να νιώθει. Σταμάτα λίγο, ρε. Σταμάτα λίγο, ρε. Η Εκκλησία με τόσα κέρδη. Το κράτος με τόσες εισπράξεις έχει πάρει τα λεφτά για το μεταναστευτικό και με κάνουν εμένα στην τηλεόραση να νιώθω άσχημα επειδή πεινάω φουκαράς ο μετανάστης. Συγγνώμη, φίλε. Για μένα που πάω μετανάστης στα 25 μου, πτυχιούχος, γιατρός. Εγώ μετανάστης. Μου, το θέμα το νοιάζει αυτό να. Άσε μας καημένε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε μας καημένε. Όχι, δεν πάμε γραμμή. Καμία γραμμή, ρε. Έφτιαξε η μέση μου τώρα. Κανόνισε. Μην σ' αρχίσω στις γροθιές να μου.
Γελάει. Γελάει. Να μπει. Μαρίνα Μπίκου. Να νιώθω ένοχος. Είσαι ένοχος. Να νιώθω ένοχος. Είσαι ένοχος. Περίμενε. Εσύ και μαζέψτε ελαέ τα λεφτά. Και τι καλή που είναι εκκλησία. Και τι καλός που είναι ο δήμαρχος. Άμα έχει, άντερα ο Μητροπολίτης και ο δήμαρχος, να βγάλω από την τσεπούλα τους. Γιατί εμάς η τσέπη μας άδειασε. Μάγκες. Τι συμβουλή σου έχει δώσει. Ο Γρηγόρης τι συμβουλή σου έχει δώσει. Μην βλέπεις ειδήσεις. Μη βλέπεις ειδήσεις. Άιτε χριστιανοί όλοι. Βλάκα. Άιτε. Βλάκα. Μη βλέπεις ειδήσεις. Σε κάνω. Άμα βλέπεις ειδήσεις αυτά παθαίνεις. Είδες νευρίασες τώρα. Ας το Μαρινάκι να μπει να πει ειδήσεις. Ποιος Μαρινάκι? Ποιο Μαρινάκι? Η Μαρίνα το Μαρινάκι. Είπαμε. Συγγνώμη κυρία Μπίκου. Συγγνώμη που το είπα. Άκου να φάγαμε και παρατήρηση. Μήπως για θα μας κατηγορήσει και για bullying, για σεξουαλική παρενόχληση. Επειδή είπα το Μαρινάκι, βρεούστα από εδώ, άτε γεια ρε Κερδίου Ερακλής. Βάλτε να οικονομήστε. 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 Βάλτε να οικονομήστε.